Gracias.
Why should we do it? Why is it interesting to get access to our information? I intend to do that for a long time. Well, one is it is crazy small, it's ridiculous small. We have all the data we need to use the AI. We're never going to get bored of the AI. Because of the healthcare, because of every single one of them, because it's going to be the future of personalized medicine, we're always going to have the AI to be thank you.
Μετά φοβήθηκε, σου λέει ο δεσπότης ο Παντελήμων του Θεσσαλονίκη, όταν τιμώρησε τον Ιστοπέτρα. Όταν όμως ο δεσπότης την πήρε τηλέφωνο και τη λέει, δες πίνα να πιάσει δεξιά σου ένα εισιτήριο για τα Ιεροσόλυμα. Αυτό που λένε για την κάρτα του πολίτη, ότι μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να το κάνουν όλοι. Εσείς γέροντα είπατε ότι δεν θα προλάβουν. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, τι θα γίνει. Ο Άγιος Παΐσιος που δεν θα προφτάσουν. Κάντε προσευχή να μην παραχωρεί, γιατί να πάρουν τέτοιες κάρτες και στοριστούν, δεν θα σωθούν. Είναι θέμα σωτηρίας. Αυτό το έντυπο το πήρατε. Ναι, πήραμε και μόνο. Ένα άλλο, σαν το λόγο. Έχω εδώ, δύο, ναι, πήραμε. Δεν θα βγάλετε χιλιάδες. Όχι αυτά, θέλετε ένα άλλο. Θα βγάλετε χιλιάδες, θα βγάλετε σε πάρα πολλούς. Να, αυτό εδώ. Σε πάρα πολλούς, όχι αυτά, με τις χιλιάδες. Θα δώσετε. Θα μοιράσουμε για όλα, ναι. Πάμε, σε χιλιάδες, να δώσετε. Και στη Ρουσία, να τα μεταφράσουν εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, γίνονται να τα διαβάσουμε. Να το δώσουμε και για τον σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν έθνο, σαν ανθρωπότητα, θα χρησιμολογούμαστε τακτικά, να εκκλησιαζόμαστε τακτικά. Να νηστεύουμε στην τάξη Παρασκευή Απολλάνδη, να λέμε την Ευκούλα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησα και επιτρέψα το Χριστό των εμάς. Να κάνω ήταν ένα καλό έργο, το τάπο δεν θα μπορούμε, όχι κύριε Ιησού να πούμε το κανένα καλό. Να βοηθήσουμε πριν να τιμωρηθεί το καθένα μας, τακτικά, να εκκλησιάζει την προσεύχη. Να με ρητάει, να διαγραφεί, να νηστεύει, κάνει καμιά ελεημοσύνη. Σ' αυτού του όπλου, για να ελπίσουμε το έλεγχο στο Θεό, μη της ελπίδας έτσι. Και εξομολόγησε ο πλησιασμός, η νηστή, η ελεημοσύνη, η ελπίδα, η ελεημοσύνη, η ελεημοσύνη, η ελεημοσύνη, η ελεημοσύνη, η με την ουσία γέροντα κάτι έχει δημιουργηθεί. Όταν είναι έθνος, πιστεύει στο Θεό και αγωνίζει, το Θεό θα το ευλογεί. Δεν θα το πάει. Αν όμως η ουσία ψηφίσει νόμους και εναντίον του νόμου του Θεού, νομοποιήσουν τις πορνείες, τις μεθείες, τις εκκλώσεις, την ανάγκη της συμβίωσης του πολιτικού γάμου, την κάψη των ουσών, θα πάει η καταστροφή. Όπως πάνω και μας. Πάτε του κομμουνισμού τόσο χρόνια.
πώς νιώθεις το γεννήσεις. Αλλά ευτυχώς για όλα υπάρχει ένας πολύ καλός ιδιώτης. Κατάλαβα το καμίνα δε το δέκατο έρθει το πρόγραμμα το μεταβλήθηκε το μεταβλήθηκε της δέμονα. Αυτό το δέκατο τάρμα θα το αναλάβει όλος ο εκδιωκτός λαός της γης όλα τα παιδιά του Θεού τα οποία αγωνίζονται και να σωθούνται. Να μας αξιώσει χάρη στο Άγιο Πνεύμα να δυνατόν σε αυτό το δέκατο τάρμα για να συμπεριθεί το δέκατο τάρμα του Ράμου. Αμήν, αμήν, αμήν. Όσο σε οφόλου, όσο σε οφόλου, όσο σε οφόλου και να προσέχουμε αυτές τις μέρες μην το ότι το σύνθημα του Χριστού για να πάρουμε την κάρτα του πολίτη. Την κάρτα του πολίτη, αυτός που έβγαινε από την εξουσία, άνοιξε το στόμα του και είπαμε χωρίς αυτό ούτε θα μπορείτε, ούτε μπορείτε να αγοράσετε, ούτε να πουλήσετε. Δηλαδή αυτό που λέγει η Αποκάλυψη. Και αν δεν βάλουμε την κάρτα, θα είμαστε τους εκλαφούς μας. Αν δεν βάλουμε την κάρτα, χάσαμε το κομμάτι. Κύριε, οι μέρες είναι, θα είναι δυσίωνες, θα περάσουν ακόμα χειρότερα. Έχουμε περάσει. Κάτι είχα πατήσει για ούτε την μήνα που είχε κανένα. Τα κακά είναι πίσω. Οι δυσκολίες είναι πίσω. Τώρα αυτή τη στιγμή πάσουμε με τους φόρους αύριο θα προσλάβει. Μετά το ενάντια, μετά το ενάντια. Είναι τα τρία σημεία τα οποία θα πιάσει ο Αντίχριστος. Το πρώτο είναι η κοιλία. Όταν αυτά δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, τότε θα είναι το δύσκολο το μεγάλο. Το δεύτερο είναι η συγκοινωνία. Χωρίς αυτά δεν θα μπορεί να κοιμηθήσουν καλά. Και το τρίτο είναι το χρήμα από τις τράπεζες. Η γερόπισσα Λαβρινή Βέτσιου από τα Καλωμόδια της Άρτας, σκεύος εκλογής του Κυρίου από την παιδική της ηλικία, μιλάει για την κάρτα ταυτότητα. Δεν είναι μόνο η γραμμή, 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 δεν
Θα προσέξω πολύ τώρα στα δουλειά και εσάς. Αλλά σας λέω,
κάρτα με τσιτάκια, με νομεράκια, με άγνωστα πραγματάκια που μας φυλακίζει, ενσώματι πρέπει να δεθούν. Δεν τους χρειάζεται. Καλύτερα να τους κλέβουμε στους χώρους παρά να μας κρύψουν την ελευθερία. Αυτή είναι η λογική και αυτή πρέπει να κινηθούμε ενσώματι ως εκκλησία. Τώρα να κυριολογήσουμε. Δεν μου την αφαιρέσει. Αυτοί που λένε μη το δέχεσαι γιατί έχω 366 κάνουν έργο διαβόλου. Γιατί είναι ξενερές και αν δεν το έχει δέχεσαι. Όχι, δεν θα το δέχεσαι. Εάν διαβόλου την ελευθερία δεν είναι όλοι συγκεκριμένο κάτι. Μη το δεν κάτι θα κυκλοφορήσει και καταργήσει την ατομική τη ζωή. Εσύ θα πρέπει να καταργηθεί. Γιατί δεν είναι το πρώτο για την διακοπή, αν είναι την αρχή που εκείνη δεν είναι άσχο. Δεν είναι τα πάντα, δεν είναι το πρώτο. Δεν έχει αυτό. Ποιος το έχει. Από εκεί πέρα, να το βγάλουμε. Για να ξεκινήσουμε. Ναι. Για να μπορείς να πουλάς και να αγοράζεις. Θα ζητήσεις να πάρεις τη ζωή σου, τη θέση του Χριστού. Να είναι φίλο μαζί του Χριστού. Να σου ζητήσεις απλώς να σου έρθει. Θα σου ζητήσεις να αγοράζεις. Και να δεχτείς εκεί τον σαν Θεό. Σαν εσύ εκ νέου.
Χριστός Ανέστη. Εύχομαι να γίνει μια πάρα πολύ καλή και επικοδομητική πνευματική συζήτηση για το θέμα της αποτύχησης, το οποίο μας απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια, από τη Σύνοδο της Κρήτης και μετά. Θέλουμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο καλό, να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με το θέμα της αποτύχησης και δεν θέλουμε να γίνει η συζήτηση αυτή να είναι περισσότερο αδελφική, ενωτική, με όλους όσοι έχουν κάνει την αποτύχηση και θα παρακαλέσουμε να υπάρχει ένα καλό κλίμα, αδελφικό κλίμα, με αγάπη, για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε, διότι πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και δεν πρέπει να χαλάσουμε τον αγώνα τον οποίο ξεκινήσαμε, να το χαλάσουμε με ασχολούμενοι με διάφορα άλλα μικρότητες και προσωπικές διαφορές. Θα μιλήσουν οι πατέρες, οι αγιορείτες, ο πατήρ Επιφάνιος, ο πατήρ Σάββας και ο πατήρ Χαρίτων, έχουν ετοιμάσει κάποιες ομιλίες και μετά θα γίνουν κάποιες ερωτήσεις γύρω από τα θέματα της αποτύχησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε με τον πατέρα Χαρίτων, η οποία η ομιλία του είναι Εκκλησία και Κοσμική Εξουσία, Αίρεσης και Μοναχισμός. Ξεκινάμε γιατί επειδή θα έχουμε κάποια λεπτά, είναι κάπως οι ομιλίες είναι πολύ μεγάλες. Θα ξεκινήσουμε αμέσως. Θα συνεχίσει ο πατέρας Επιφάνιος και θα πω και εγώ τη δικιά μου ομιλία για να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο για να κάνουμε και συζήτηση, να κάνετε και εσείς τις ερωτήσεις που θέλετε. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Ως αγιορείτης μοναχή με τη χάρη του Κυρίου, τη σκέπη της κυρίας Θεοτόκου Εφόρου του Αγίου Όρους και πάνω των ουσίων αγιωτών πατέρων, συμμετέχουμε και εμείς με τις λιγοστές δυνάμεις μας στον επαναβαγγελισμό του πιστού του δόξου λαού του Θεού όσον αφορά τα θέματα της πίστεώς μας. Σήμερα η Ορθόδοξη πίστη μας έχει να αντιμετωπίσει την πιο επικίνδυνη αίρεση που θα μπορούσαμε να πούμε όλων των αιώνων. Και αυτή δεν είναι άλλη από την πανέλευση του οικουμενισμού, όπως χαρακτηρίστηκε από τον σύγχρονο Άγιο Ιωστίνο τον Πρόκοπης. Και το ερώτημα είναι τώρα πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Αυτά για μας είναι κέρια σημασίας, διότι έχουν άμεση σχέση με την ίδια τη σωτηρία μας. Οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι επίσκοποι, οι κληρικοί και οι μοναχοί, των οποίων το κύριο έργο τους είναι να διδάσκουν την Ορθόδοξη πίστη, να προστατεύουν το λαό από τις κακοδοξίες και να πολεμούν τις αιρέσεις, όπως έκαναν όλοι οι άγιοι και πατέρες της Εκκλησίας. Αυτοί δυστυχώς κρατούν το λαό στην άγνοια, στη σύγχυση και στην παραπληροφόρηση. Καιρός λοιπόν του Σιδάν και καιρός του Λαλή. Είναι καιρός λοιπόν κάθε μέλος της Εκκλησίας να πράξει το αυτονόητο καθήκον του, που είναι η ομολογία της πίστεως, εάν θέλει να μην χάσει την πίστη του. Όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε ο καθένας μας με όλες τις δυνάμεις του σε αυτόν τον ιερό εκκλησιαστικό αγώνα. Να ιδρύσουμε παντού κρυφά σχολιά, όπως έκανε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ο Αγιορείτης, κρυφά σχολιά όμως ορθοδόξου κατηχήσεως, αν θέλουμε να διασώσουμε την πίστη, την ορθοδοξία, το γένος στην πατρίδα μας, τα ιερά και τα όσια των προγόνων μας, των πατέρων, για τα οποία όλοι αυτοί έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους. Ζητούμε των προτέρων συγγνώμη, διότι λίγο θα σας κουράσουμε κάπως χρονικά περισσότερο, αλλά είναι τα θέματα τέτοια που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές περικοπές, γιατί θα χάσουν το κεντρικό νόημα. Το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε είναι Εκκλησία και Κοσμική Εξουσία, Αίρεσης και Μοναχισμός. Βλέπουμε από τη Παλιά Διαθήκη ότι η αγάπη του Θεού, η οποία προϊόν εργάσεων εξωτερία μέσω της γης, αρχικώς εμφανίζεται ο Χριστός στην Παλιά Διαθήκη ως άσαρκος Θεός Λόγος, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Με αυτόν συνομιλούσαν οι Πατριάρχες, οι Δίκαιοι και οι Προφήτες εν σκιά και ενίγματι. Ο άσαρκος λοιπόν Θεός Λόγος, ο Χριστός, προαναγγέλει δια των Προφητών
την ένσαρκον οικονομία του στον κόσμο. Οι προφήτες βάσει αυτής της βιωματικής γνώσεως, σχέσεως και εμπειρίας που είχαν με τον Θεό, οδηγούσαν τον λαό του Θεού και τον προετοίμασαν να δεχτεί την ένσαρκον οικονομία του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πάλι τον Θεό Λόγο, αλλά τώρα τον ένσαρκο Θεό Λόγο, που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και ο οποίος είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Βλέπουμε ότι η αγάπη του Θεού δεν άφησε ποτέ τον άνθρωπο μόνο του, αλλά πάντοτε εμφανιζόταν και καθοδηγούσε το λαό του. Την θεοπτική λοιπόν εμπειρία όλων των προφητών τη συνεχίζουν τώρα στην Καινή Διαθήκη οι Απόστολοι, οι οποίοι αφού πρώτα μαθήτευσαν κοντά στον Χριστό ως κήρυκες, κατόπιν της πίστεως μαρτυρούν περί του λόγου της ζωής. Όλοι εμείς όσοι πιστεύουμε στον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγο, στην θεανθρώπινη υπόσταση του Χριστού δια του βαπτίσματος στο όνομα της Αγίας Τριάδος και δια των τριών καταδύσεων και αναδύσεων όπου εικονίσουν την ταφή και την Ανάστασή Του και άνευ των οποίων δεν επιταλείται το βάπτισμα, γινόμαστε μέλη του σώματός Του που είναι η Εκκλησία και ενωνόμαστε με την κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Μετά την Ανάσταση, ο Χριστός, αφού παρέστησε με αυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρής και μετά την εις ουρανούς ανάληψη του Κυρίου, αφού οι Απόστολοι έλαβαν δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος και έγιναν πνευματοφόροι, εκπληρώνοντες την εντολή του Κυρίου, εκήρυξαν στα πέρατα του Χριστού τον ένσαρκο και αναστημένο Χριστόν, κατά την εντολή του, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα ενετιλάμιν ημίν και ειδού εγώ με τιμών ημί πάσα στα σημέρας έως εντελείας του αιώνος. Σε αυτούς λοιπόν ο οικονόμος εμπιστεύεται την Εκκλησία του Χριστός, της οποίας κεφαλής είναι αυτός ο ίδιος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ορθόδοξη πίστη και η Ορθόδοξία είναι μια πορεία από την γη προς την Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ένα βάπτισμα του ανθρώπου μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας που σημαίνει έξοδο από τον κόσμο, απαλλαγή από την εξουσία του διαβόλου και, την έκρουσή του ως προς την αμαρτία. Η Ορθοδοξία επίσης είναι μια τήρηση των θεοποιών ευαγγελικών ερωτών, αρετών, το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ιδιαίτερως όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε κατά του οικουμενισμού, διότι το χρυσοστομικό λόγιο μας επισημαίνει την άμεση εξάρτηση της πίστεως και της αρετής. Ούτε γαρ εάν έχουμε δόγματα μεν ορθά, βίον δε αμελόμεν, όφελος ημίν έστε τι, ούτε εάν βίον ορθών έχοντες, των ορθών δογμάτων αμελόμεν, και επίσης ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων κατά τον Άγιο εάν το Χρυσόστομο. Βλέπουμε ότι η ορθόδοξη πίστη και η ομολογία έχει άμεση σχέση με την πνευματική ζωή. Σε αυτό το θέμα υπάρχει σήμερα μια μεγάλη σύγχυση. Υπάρχει μια μονομέρεια, όπου οι περισσότεροι κληρικοί, μοναχοί και χριστιανοί αρκούνται μόνο στο να εξασφαλίσουν μια τυπική πνευματική ζωή, ενώ δεν ενδιαφέρονται και πολύ για τα διεστραμμένα δόγματα που κυκλοφορούν όπως είναι τα της φανερέσεως του οικουμενισμού. Σήμερα πάσχομαι και από τα δύο, και από έλλειψη ορθοδόξου φρονήματος και από έλλειψη ορθοδόξου βιώματος. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της εκκοσμικεύσεως, η οποία έχει αρχίσει σιγά σιγά να εισέρχεται στην Εκκλησία. Το μεγάλο έλλειμμα που όλοι μας σήμερα έχουμε στην χριστιανική μας ζωή οφείλεται πρώτον στην έλλειψη γνώσεως και κατηχήσεως της χριστιανικής πίστης και δεύτερον στη δική μας την αμέλεια. Η τραγική έλλειψη κατηχήσεως του λαού και γνώσεως της ορθοδόξου πίστης και μάλιστα από την παιδική μας ηλικία έχει σαν φυσική συνέπεια την κοσμική ζωή και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εκκοσμίκευση η οποία έχει σχωρήσει και έχει φτάσει σήμερα και μέχρι το μεδούλι, θα λέγαμε, της Εκκλησίας. Η Εκκλησία όμως είναι αποστολική και έχει και μία αποστολή. Γι' αυτό η Εκκλησία, χωρίς ορθόδοξη αποστολή, στο τέλος υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει μία Εκκλησία χωρίς καμία αποστολή. Η ποιμένουσα Εκκλησία έχει καθήκον πρώτα να κατηχήσει και να καλέσει το δικό της λαό, ο οποίος είναι ακατήχητος, εις επίγνωση της αληθείας, δηλαδή της ορθοδοξίας, και μετά να φροντίσει για όλα τα άλλα τα έθνη και τους λαούς. Μπαίνουμε τώρα στο θέμα μας που είναι η Εκκλησία και η κοσμική εξουσία. Μετά την πάυση των διωγμών κατά τον 3ο αιώνα και τη σταδιακή αναγνώριση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του Ρωμαϊκού κράτους, παρατηρείται η αθρώα προσέλευση πολλών ιδωλολατρών στο χριστιανισμό. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα ότι οι περισσότεροι από αυτούς που γίνονταν χριστιανοί δεν γίνονταν πια για λόγους κυρίως πίστεως,
αλλά περισσότερο χάρη ιδιωτελών συμφερόντων για να λαμβάνουν δημόσια αξιώματα κοντά στον βασιλέα, τον αυτοκράτορα κλπ. Η Εκκλησία κατά αυτόν τον τρόπο, από τον Μέγα Κωνσταντίνο και μετά, αρχίζει να έρχεται σε μια στενή σχέση με την πολιτεία και κατά ανάγκη σε περισσότερες σχέσεις με τον κόσμο και την οικοσμίκευση. Σε αυτή λοιπόν την οικοσμίκευση παρουσιάζεται ο μοναχισμός, ο οποίος είναι μια αντίδραση στην οικοσμίκευση της Εκκλησίας όπως έχει από όλους επισημανθεί. Οι πρώτοι ξένοι λοιπόν που ζούσαν μέσα στις ιδωλατρικές κοινωνίες, αλλά ξεχώριζαν από τους ιδωλάτρες γιατί με την χριστιανική τους αρετή ζούσαν με έργα αγάπης, με εγκράτεια, ακτιμοσύνη, παρθενία και προσευχές, άρχισαν σιγά σιγά να εξέρχονται από τον κόσμο και να απομακρύνονται στην έρημο, διότι ήθελαν να βιώσουν το Ευαγγέλιο αυθεντικά και γι' αυτό αναχωρούσαν στην έρημο. Έτσι δημιουργείται ο μοναχισμός σαν μια καταρχήν αντίδραση στην οικοσμίκευση της Εκκλησίας. Σε αυτό μας επισημαίνει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίτης κάτι πολύ σπουδαίο, ότι με την υπάρχο του χρόνου, λέει, οι θεούμενοι αποσυνδεθήκανε από τον ενωριακό κλήρο και άρχισαν έτσι να εμφανίζονται στο επίκεντρο των αναχωρητών και των μοναχών, οι οποίοι γίνονται στη συνέχεια τα φυτώρια για την προετοιμασία υποψηφίων ιεραρχών και κυρίως προέδρων συνόδων. Μέσα από αυτούς λοιπόν, τους μοναχούς, οι οποίοι πηγαίναν παιδιώθεν στην έρημο και στον μοναχισμό, αρχίζει μετά η Εκκλησία σιγά σιγά να διαλέγει τους ποιμένες που θα ποιμάνουν το λαό στον κόσμο. Δι' αυτό λοιπόν των αγιασμένων μοναχών η Εκκλησία μεταλαμπαδεύει κατά τους επομένους αιώνες την όντως και ορθοδόξως νοωμένη αποστολική διαδοχή των επισκόπων, η οποία μεταδίδεται δια της χειροτονίας, θεμελιωμένης όμως επί της βιωματικής και αγιαστικής εμπειρίας. Οι επίσκοποι δεν αρκεί να έχουν μόνο την αποστολική διαδοχή δια της χειροτονίας τους, αλλά πρέπει να είναι και τρόπον μέτοχοι και θρόνων διάδοχοι, όπως λένε και τα πολιτίκια που ψέλνουμε στους ιεράρχες. Όπως ο Χριστός, λοιπόν, μετά την Ανάστασή Του, ενεφύσει στους Αγίους Αποστόλους το Άγιο Πνεύμα, αφήνει μετά ως οικονόμος της χάριτός Του τους διαδόχους Του, τους Αποστόλους και αυτοί με τη σειρά του τους Επισκόπους. Αυτοί, λοιπόν, που είναι οι όντως αληθινοί Επίσκοποι, οι όντως διάδοχοι των Αποστόλων, εν πνεύματι Αγίου, διαμέσου των οικουμενικών και τοπικών συνόδων, οριοθέτησαν στη συνέχεια και την αληθινή Ορθόδοξη πίστη, τα δόγματα και τους κανόνες της πίστεως, ούτως ώστε παντού και πάντοτε να ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας. Θα προσπαθήσουμε τώρα να δώσουμε ένα ιστορικό διάγραμμα της πορείας της Εκκλησίας σε σχέση με την αίρεση και τι ρόλο έπαιξε ο μοναχισμός στην αντιμετώπιση αυτή των αιρέσεων. Βλέπουμε ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Εκκλησία, η πρώτη Εκκλησία που δημιουργήθηκε οργανωμένη ήταν η Εκκλησία της Ρώμης, ο Επίσκοπος της Ρώμης. Η Εκκλησία της Ρώμης είναι γεγονός ότι ως πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Οικουμένης κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού στάθηκε η προκαθημένη της αγάπης, όπως τη λέγανε. Όλες οι τοπικές εκκλησίες της αναγνώρισαν αυτή την θέση της, γιατί πρωτοστατούσε στα χριστιανικά έργα αγάπης, αλλά και στα θέματα προστασίας, της πίστεως και της εκκλησιαστικής τάξεως. Η εκκλησιαστική τάξη της αρχαίας Εκκλησίας απέδιδε στον Επίσκοπο Ρώμης την πρώτη τιμητική θέση μεταξύ όμως όλων των άλλων πρεσβυγενών πατριαρχών που είχαν ίση τιμή ως προς την επισκοπική τους διακονία. Πολύ νωρίς όμως παρατηρούμε μέσα στην ιστορία ότι ο Επίσκοπος Ρώμης αρχίζει να παρουσιάζει τάσεις για μια κυριαρχία επάνω στην Εκκλησία. Και έχουμε διάφορα ιστορικά παραδείγματα μέσα στην ιστορία τα οποία θα αναφέρουμε λίγα από αυτά. Τον 3ο αιώνα ο Πάπας Ρώμης ο Στέφανος έθεσε το θέμα του πρωτίου, ο πρώτος που το θέτει. Τότε του αντιτάχθηκε ο Άγιος Κυπριανός Επίσκοπος Καχυδόνος, ο οποίος δίδασκε ότι όλοι οι επίσκοποι, και όπως όλοι οι Απόστολοι, έτσι και όλοι οι επίσκοποι είναι ίσοι μεταξύ τους. Η σφοδρή αυτή αντιδικία υποχώρησε μετά το θάνατο του Στεφάνου, του Πάπα Στεφάνου, το 256 μετά Χριστό και ξεχάστηκε. Αλλά η μεταφορά όμως της πρωτεύουσας της Ρώμης στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, άρχισε πάλι να αναζωπυρώνει το θέμα του πρωτίου στην Εκκλησία. Έτσι, βλέπουμε τον 4ο αιώνα ο Πάπας Δάμαστος, ο οποίος και αυτός, βλέποντας τις νέες πολιτικές αλλαγές που γίνονταν στη Δύση, ξεκινά να συμπεριφέρεται πλέον σαν ένας κοσμικός άρχοντας.
Προς αυτόν απευθύνεται ο Μέγας Βασίλειος στις επιστολές που όλοι γνωρίζουμε και ζητάει την βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η αίρεση του αριανισμού και των σχισμάτων που είχε δημιουργήσει. Αλλά ο Πάπας είχε δείξει αδιαφορία σε αυτή την έκκληση του Μεγάλου Βασιλείου και τότε ο Μέγας Βασίλειος χαρακτήρισε αυτή τη στάση του Πάπα ως επερημένη δυτική οφρή μέσα σε μία επιστολή του. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να δούμε πώς αλλάζει ο χριστιανικός κόσμος στη Δύση. Από τον 4ο αιώνα βλέπουμε να κατεβαίνουν από το βορρά διάφορα φραγκογερμανικά φύλλα, Φράγκοι, Βότθοι, Βάνταλοι και άλλα, οι οποίοι πλημμυρίζουν τις τότε ευημερούσες ρωμαϊκές ελληνικές επαρχίες της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτοί δεν εχμαλώτησαν μόνο τους εχωρίους ελληνορωμαϊκούς χριστιανικούς πληθυσμούς που βρίσκανε, αλλά σιγά σιγά τους άλλαζαν ριζικά και όλη τους την κοινωνικοπολιτική τους συνείδηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίσει να δημιουργείται ο δυτικός κόσμος, ο οποίος εξελίχθηκε και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Ένα πρώτο τοπίο, μια μεγάλη αλλαγή που έγινε μέσα στην Εκκλησία ήταν ως προς τα εκκλησιαστικά θέματα. Σύμφωνα με το φραγκικό εθνικό δίκαιο, γνωστό ως φεουδαρχικό, τα δευτερότυπα παιδιά των Φράγκων, των φεδιαρχών, που τότε γίνονταν αυτοί οι φεδοάρχες και οι ηγέτες κοσμικοί, εισέρχονταν στον κλήρο και γίνονταν επίσκοποι. Έτσι, οι Φράγκοι αρχίζουν ως επίσκοποι τώρα, αρχίζουν να ζουν μια κοσμική ζωή, όπως οι κοσμικοί άρχοντες. Έχουμε μια επιστολή του Αγίου Βονιφατίου προς τον Πάπα Ζαχαρία το 741, που περιγράφει ακριβώς πώς συμπεριφέρονταν αυτοί οι νέοι επίσκοποι, ας πούμε, οι Φράγκοι. Λέει, οι περισσότεροι επισκοπικοί θρόνοι δίνονται σε φιλάργυρους, λαϊκούς ή μοιχούς κληρικούς που συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με πλήρη πολεμική εξάρτηση, σφάζοντας αδιάκριτα με τα χέρια τους χριστιανούς και ιδωλολάτρες. Δηλαδή, δίνονταν στρατιώτες και πολεμούσαν κανονικά στις μάχες και ήταν επίσκοποι αυτοί. Μέσα σε αυτό το ζωφερό τοπίο, ο Πάπας Ρώμης αισθάνθηκε τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχει και αρχίζει να αντιδράει σε όλη αυτή την οικοσμήκευση για να προστατεύσει τους ντόπιους πληθυσμούς που ήταν ορθόδοξοι στην πίστη. Έτσι, το 529 οι Φράγκοι κατακτούν στη συνέχεια ολόκληρη τη Γαλλία και επικρατούν. Από θελονικής πλευράς, επίσης οι Φράγκοι αρχίζουν να αλλάζουν πάλι τα πράγματα στη Δύση. Και βλέπουμε το πρώτο θεολογικό θέμα το οποίο τους απασχόλησαν ήταν η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, το φιλιόκδιο που λέμε. Είχε προηγηθεί βέβαια πριν μια διαμάχη θεολογική μεταξύ του Κασιανού, του Ρωμαίου και της Αυγουστίνιας θεολογίας για διάφορα άλλα θεολογικά ζητήματα όπως αν περί αμαρτίας, περί χάριτος, περί απολύτου προορισμού και διάφορα άλλα. Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος τότε την ερμηνεύαν κατά δύο τρόπους. Ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μεδρινών, την ερμηνεύει όμως ορθόδοξα, όπως και οι Άγιοι Πατέρες της Ανατολής, ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, η εκ του Υιού εκπόρευση, σημαίνει την ενεχρόνο πέμψη του Αγίου Πνεύματος. Ενώ η παράδοση από τον Αυγουστίνο ερμήνευε την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο ότι η εκπόρευση σημαίνει και πέμψη και τρόπος υπάρξεως. Αυτό τώρα είναι λίγο θεολογικά, αλλά είναι διαφορά που δείχνει την Ανατολή και μεταξύ Ανατολής και Δύσεως που αρχίζει να εμφανίζεται. Στο τέλος επικρατεί, όπως γνωρίζουμε, ο Καρλομάγνος, υποτάσσει όλη την Ευρώπη και δημιουργεί το φραγκογερμανικό κράτος. Ο Καρλομάγνος βασιλεύει 46 χρόνια, από το 769 έως το 815. Κάνει μία σύνοδο μεγάλη στο Λατερανό το 769. Σε αυτή τη σύνοδο για πρώτη φορά παίρνουν μέρος Φράγκοι επίσκοποι ως προς την καταγωγή Φράγκοι, όχι Ρωμιοί, δηλαδή ντόπιοι. Σε αυτή τη σύνοδο, η σύνοδος αυτή στην αρχή έλαβε ορθόδοξες θέσεις και αναγνώρισε και την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Αλλά μετά όμως από 20 χρόνια άλλαξαν όλα αυτά τα οποία είχαν αποφασίσει τότε και γίνεται μια νέα σύνοδος το 796 στη Φραγκφούρτη, η οποία για πρώτη φορά επισημοποιεί το Φιλιόκβε και απορρίπτει την 7η Οικουμενική Σύνοδο και την προσχήνιση των Ιερών Εικόνων. Το 809 γίνεται μια άλλη σύνοδος στο Άιχεν, όπου εκεί γίνεται επίσημα
το φιλιόκουβε ως δόγμα πίστεως. Μπαίνει στο σύμβολο της πίστεως ως δόγμα πια το φιλιόκουβε. Τώρα, ο Πάπας της Ρώμης αρχίζει αμέσως να αντιδράει σε αυτά τα σχέδια του Καρλομάγνου και είναι ο Πάπας Ρώμης ο Λέων, ο οποίος ήρθε σε αντίθεση με τον Καρλομάγνο και για να δείξει αυτή την αντίδρασή του έδωσε εντολή ο ίδιος και έγραψε το πιστεύω σε αργυρές πλάκες χωρίς την προσθήκη του φιλόγου, το ορθόδοξο δηλαδή σύμβολο της πίστεως και το τοποθέτησε στις πύλες του ναού του Αποστόλου Πέτρου. Και μάλιστα κάνει σύνοδο με όλους τους πατριάρχες της Ανατολής και καταδικάζει τις αποφάσεις όλες αυτές των συνόδων του Καρλομάγνου. Οπότε βλέπουμε ο Πάπας της Ρώμης την εποχή εκείνη είχε άμεση συνεργασία και συμπόρευσε με τους πατέρες της Ανατολής. Ήταν ένα σώμα. Ένας άλλος σταθμός που έφερε αντιμέτωπη την Δύση και την Ανατολή είναι ο Πάπας Νικόλαος, ο οποίος είναι ο πρώτος Φράγκος Πάπας ως φρόνημα και ο οποίος αρχίζει να προβάλλει και το πρωτείο με πιο έντονο κοσμικό τρόπο. Το 816, ένα χρόνο, έρχεται όμως αντιμέτωπος ο Λέων αυτό, ο Νικόλαος, με τον Μέγα Φώτιο. Στην αρχή αφισβητεί τον Μέγα Φώτιο και δεν δέχεται την χειροτονία του σε Πατριάρχη, προβάλλοντας σαν δικαιολογία ότι έγινε απολαϊκός κατευθείαν σε μία εβδομάδα Πατριάρχης. Ότι ήταν αντικανονικό και δεν δέχτηκε να αναγνωρίσει και να το μνημονεύει ως επίσκοπο στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη. Και αυτό ήταν ένα από τα σχίσματα που δημιουργήθηκε τότε, μεταξύ Ορθοδοξίας και Ανατολής και Δύσεως. Η επικύρωση όμως, ο Πατριάρχης όμως Φώτιος, κάνει όμως σύνοδο ο Πατριάρχης, ο Πάπας της Ρώμης, κάνει σύνοδο και καταδικάζει τον Φώτιο. Και ανταποδίδει πάλι ο Μέγας Φώτιος το 867, αναθεματίζει και αυτό στον Νικόλαο. Αλλά τον ίδιο χρόνο πεθαίνει ο Νικόλαος ο Πάπας και έτσι απαλλάσσεται ο Μέγας Φώτιος. Εδώ βλέπουμε δύο κόσμους να αντιμάχονται, την Ανατολή και τη Δύση. Ο Μέγας Φώτιος ήταν ένας λόγιος ανήρωπος, ξέρουμε όλοι, πολύ πεπαιδευμένος, υψηλής και Ισπανίας μορφώσεως, είχε πολύ όμως ισχυρό χαρακτήρα και δεν υποχωρούσε ούτε συμβιβαζόταν. Γι' αυτό και βλέπουμε μεταξύ δύο μεγάλων μορφών να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Μετά τον Μέγα Φώτιο, αρχίζει ο παπισμός να αλλάζει και στάση απέναντι στα θεολογικά θέματα. Γιατί είχαν επικρατήσει οι Φράγκοι στην Δύση, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος από τους Άραβες, από τον Νότο, και έτσι αναγκάστηκε ο Πάπας να έρθει να ζητήσει βοήθεια στρατιωτική από τους Φράγκους για να αντιμετωπίσει τους Άραβες. Οπότε τότε η φιλοφραγκογερμανική, ας πούμε, ρίδα που υπήρχε στην αυλή του παπισμού, ας πούμε, της εποχής εκείνης, έδωσε την λαβή στους Φράγκους να εισέλθουν μέσα στα εσωτερικά του παπισμού, του παπισμού με την ορθόδοξη έννοια παπισμού την εποχή εκείνη. Και αρχίζει σιγά σιγά να επηρεάζουν και στα δογματικά τον Πάπα. Οπότε τότε ένας νέος Πάπας, ο Στέργιος ο Τέτρος, το 1009, η πρώτη φορά όταν τόλμησε και δημοσίως έβαλε το φιλιόκοβε ως δόγμα πίστεως μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή είπε το πιστεύω με το φιλιόκοβε. Τότε αμέσως ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Στέργιος, που ήταν ανυψός του Μεγάλου Φωτίου, διέγραψε το όνομά του από τα δίπτυχα. Και αυτό έχουμε μαρτυρία ιστορική που λέει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Στέργιος, ανυψός του Μεγάλου Φωτίου και σύγχρονος των παπών τούτων, με κατόπιν αποφάσεως να διέγραψε το όνομα του μνημονοθέτης Ρώμης Σεργίου, εκ των διπτύχων της Ανατολικής Εκκλησίας και έκτοτε και μέχρι σήμερα ουδέν παπικών όνομα ετέθη εν αυτής. Από τότε δηλαδή έχει να μνημονευτεί ο Πάπας, το όνομα του Πάπα στην Ανατολή, σε εμάς στην Ορθοδοξία, από το 1009 έχει σταματήσει να μνημονεύει το Πάπας.
Μετά έχουμε το δεύτερο μεγάλο σταθμό που είναι το 1054 με τον κύριο Λάριο, πατριάρχης ήταν ο κύριο Λάριος, ο οποίος βλέποντας ότι ο αντιπρόσωπος του Πάπα, ένας καρδινάλιος Ουμβέρτος, που είχε έρθει στην Κωνσταντινούπολη για να έρθουν πάλι σε επαφές σε εκκλησιαστική κοινωνία που είχε διακοπεί ήδη από το 1009, όπως είπαμε, βλέποντας όμως ο κύριο Λάριος ότι τα γράμματα τα παπικά είχαν παραβιαστεί, δεν ήταν σφραγισμένα, δεν τον δέχτηκε σε κοινωνία και παρέπεψε το θέμα σε σύνοδο, να γίνει σύνοδος κανονική. Τότε θύμωσε ο καρδινάλιος ο Ουμβέρτος και στις 16 Ιουλίου το 1054 μπήκε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφιάς και ενώ ένα θείας λειτουργίας έβαλε πάνω στην Αγία Τράπεζα το λίβελο με τον οποίο αφόρησαν πάσαν την Εκκλησία των Ορθοδόξων. Κατόπιν αυτού ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ κύριο Λάριος αναγκάστηκε να απαντήσει σε αυτόν τον αφορισμό που έκανε εκ μέρους του Πάπα ο Ουμβέρτος και στις 20 Ιουλίου του 1054 κάνει σύνοδο και αφορίζουν και αυτοί και διαγράφουν το όνομα του Πάπα από τα δίπτυχα. Αφορίζουν κανονικά ως αιρετικούς τους παπικούς. Το όνομα του Πάπα είχε διαγραφεί ήδη, δεν υπήρχε, δεν το μνημονεύαν. Από τότε αρχίζει το μέγα σχίσμα, όπως έχει μείνει στην ιστορία, σαν μέγα σχίσμα. Αλλά το σχίσμα ήδη προϋπήρχε. Να αφήσουμε διάφορα άλλα, τα οποία να μην σας κουράσουμε. Τώρα, να δούμε λίγο στην Ανατολή τι γίνεται. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Δύση είχε επικρατήσει ο παπο-κεσαρισμός, δηλαδή ο Πάπας εξουσίαζε ακόμα και τους κοσμικούς άρχοντες. Στην Ανατολή έχουμε το τελείως αντίθετο. Έχουμε κεσαροπαπισμό. Με το κτίσιμο της Νέας Ρώμης, ο Αυτοκράτορας ευθύς εξ αρχής εξασκεί μία εξουσιαστική μέρημνα για τα εκκλησιαστικά πράγματα και συνεχίζει την παλιά παράδοση των Αυτοκρατόρων ότι ο Αυτοκράτορας είναι και αρχιερεύς παράλληλα, έχει δύο ιδιότητες ο Αυτοκράτορας. Διότι πιστεύαν ότι είναι υπεύθυνος της θρησκείας των πολιτών, διότι τα σχετικά ζητήματα επιδρούν και επί της ευημερίας των πολιτών και γι' αυτό πρέπει και ελκύουν τη Θεία Εύνοια. Κάτι το οποίο το θεωρούσαν και αυτό υπό τη δική του ευθύνη. Γι' αυτό επικράτησε αυτό πολύ έντονα στην Ανατολή σε εμάς και μέσα στις συνόδους που γίνονταν εν συνεχεία, ο Αυτοκράτορας επιθυμεί το σωτέρος της συνόδου πολλά τα έτη του αρχιερεί και βασιλεί, του δίναν δηλαδή και τις δύο ιδιότητες. Ή ο Ελέον ο Ίσαγος είχε γράψει στον Πάπα τότε ότι είναι βασιλεύς, ημί και ιερές. Αλλά αυτό όμως από το δόξο πλευράς δεν ευσταθεί, δεν μπορεί να είναι και ιερεύς, είναι κοσμικός άρχοντας. Και γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής όταν ρωτήθηκε τι ουν λέει ουκ έστιν πας βασιλεύς χριστιανός και ιερεύς. Και απαντά ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ουκ έστιν λέει. Ούτε γαρπαρίσατε θυσιαστηρίου, ούτε βαπτίζει, ούτε μύρωτε λιτίνιο επιτελεί, ούτε χειροθετεί και ούτε πει επισκόπους. Και τότε του απαντάει ο πρόσωπος του Αυτοκράτορα, ένας μηνάς. Τα αυτά λέγον, λέει, έσχισα στην Εκκλησία, λέει στον Άγιο Μάξιμο. Τότε δεν δέχτηκε ότι ο βασιλιάς είναι και ιερεύς συγχρόνως. Και το απαντάει ο Άγιος Μάξιμος. Ή ο λέγον τα των Αγίων Γραφών και τα των Αγίων Πατέρων σχίζει την Εκκλησία, ο ανερών τα των Αγίων Διδάγματα, τι διχθίσεται η Εκκλησία, ποιον, ον ουδέ αυτό τούτο, δηλαδή αν εκείνος που την Εκκλησία σχίζουν όσοι ανερούν τα δόγματα και την Αγία Γραφή. Δεν τη σχίζει αυτός που φυλάται τα δόγματα και την Αγία Γραφή. Αυτό είναι για μας, αυτό που ζούμε σήμερα. Έτσι επιγραμματικά να πούμε πως οι αυτοκράτορες χρησιμοποιούσαν την Εκκλησία ως όργανο της πολιτικής τους. Αυτό γίνονταν πάντα στην Ανατολή. Με τον αριανισμό. Ευθύς εξ αρχής, μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο πρώτος ο διάδοχος, ο Κωνσταντίνος, ήταν αριανός, αριανόφιλος. Επίσης, και δίωξε τον Μέγα Αθανάσιο σε εξορία, και ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο γιος του είχαν εξορίσει τον Μέγα Αθανάσιο. Επικρατεί ο αριανισμός μετά 30 χρόνια από την πρώτη οικουμενική επικρατεί ο αριανισμός παντού, μόνο στην Καπαδοκία δεν είχε επικρατήσει, που ήταν ο Μέγας Βασίλειος και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας.
τότε περιανισμού, βλέπουμε ότι ο μοναχισμός πήρε ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των αιρέσεων. Και βλέπουμε τότε ο Μέγας Αντώνης, ο Μέγας Παχώμιος, έκρυβαν τον Αίρα Αθανάσιο στην έρημο και δίδασκαν τον λαό να αποφεύγει τους αιρετικούς αριανούς και να μένουν σταθεροί στην ορθόδοξη πίστη, έλεγε ο Μέγας Αντώνης. Προσέξατε, λέει, μόνο να μην μολύνετε τους εαυτούς σας με την εκκλησιαστική κοινωνία των αριανών, διότι η διδασκαλία τους δεν είναι των Αποστόλων, αλλά των δαιμόνων και του πατρός τους διαβόλου. Σήμερα ποιος μπορεί να τα πει αυτά για τους αιρετικούς? Ο Μέγας Αντώνης τα έλεγε τότε για τους αριανούς. Μετά απασχολεί την Εκκλησία το θέμα του μονοφυσιτισμού. Και βλέπουμε τότε ο Ζήνων, για να συμβιβάσει τους Ορθοδόξους και τους μονοφυσίτες, κάνει το λεγόμενο το ενωτικό του Ζήνωνος, ένα κείμενο δηλαδή θεολογικό, το οποίο προσπαθούσε να βρει μια συμβιβαστική λύση και να ικανοποιήσει και τους Ορθοδόξους και τους μονοφυσίτες. Πράγμα το οποίο δεν έκανε, ούτε τους μεν, ούτε τους δε ικανοποίησε. Αυτό όμως το έκανε γιατί? Για να μην χάσει την Αρμενία, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, οι οποίοι είχαν ήδη προσχωρήσει στον μονοφυσιτισμό. Και για να μην τους χάσει, έκανε ας πούμε έκπτωση στα δόγματα της πίστεως. Αλλά τελικά δεν κατόρθωσε τίποτε. Τότε όμως, πάλι ο μοναχισμός στην Παλαιστίνη, που ήταν τότε 10.000 και παραπάνω μοναχοί, με πρωτοστάτες τον Μεγάλο Ευθύμιο, τον Άσο Θεοδόσιο, τον Άγιο Σάβα, συγκεντρώθηκαν στα Ιεροσόλυμα και διαμαρτυρήθηκαν εναντίον του ενωτικού του Ζήνωνος, και μάλιστα ο Άγιος Σάββας έφτασε και μέχρι τα βασίλεια για να υποστηρίξει το δόγμα της Ορθοδοξίας, της Νικαίας. Μετά βλέπουμε στη συνέχεια ο Ιουστινιανός, ναι, έκανε την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο και υποστήριξε την Ορθοδοξία, αλλά στο τέλος και ο ίδιος πέφτει στον αυθαρτοδοκητισμό, μια άλλη αίρεση. Ο Άγιος Μάξιμος αναδεικνύει τότε το μεγάλο στυλοβάτης της Εκκλησίας εναντίον του μονοφυσιτισμού. Μαζί με τον Άγιο Μαρτίνο Πάπα Ρώμης καταδικάζουν δια συνόδου τον μονοφυσιτισμό το 649 στη Σύνοδο του Λατερανού, αλλά μετά και οι δύο εξορίζονται από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντίνου τον Πέμπτο της Κωνσταντινούπολης και μαρτυρούν στην εξορία. Μετά έχουμε την οικονομαχία. Πάλι οι αυτοκράτορες χρησιμοποιούν την οικονομαχία σαν ένα διπλωματικό όπλο εναντίον της Εκκλησίας και απειλούσαν τους πατριάρχες ότι αν δεν, παράδειγμα, ο Λέων ο τέταρτος, ο σοφός, ο πέμπτος, που ήθελε να κάνει τέταρτο γάμο, ή τρίτο και τέταρτο γάμο, και ο πατριάρχης δεν ήθελε να ευλογήσει αυτόν τον γάμο, του λέει θα επαναφέρω την οικονομαχία αν δεν το κάνεις αυτό. Η οικονομαχία πάλι απασχόλησε την Εκκλησία σαν ένα φυσικό αποτέλεσμα του μονοφυσιτισμού. Διότι, ας το πούμε, όπως στη δεύτερη περίοδο της οικονομαχίας, αυτός που στήριξε την Εκκλησία ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουτίτης. Ενώ στην πρώτη περίοδο έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, με τη θεολογία περί της εικόνος. Τότε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουτίτης τονίζει ότι η αίρεση της οικονομαχίας δεν είναι μόνο, είναι χριστολογική αίρεση, διότι απογορεύει τον εξεικονισμό της ανθρωπίνης φύσης του Χριστού. Εφόσον ο Χριστός έχει ανθρωπίνη φύση, μπορεί και να εικονίζεται. Άρα, ένας ο οποίος δεν δέχεται να εικονίζεται η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αρνείται την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Τελικά γίνεται η 7η Οικουμενική Σύνοδο, αναγνωρίζεται η προσκύνηση των εικόνων και τώρα μπαίνουμε στην τελευταία περίοδο, που είναι οι ενωτικές προσπάθειες των αυτοκρατόρων από το 1054 μέχρι το 1453 που έπεσε η πόλη. Και εδώ βλέπουν πάλι οι αυτοκράτορες, τηρούν την ίδια πολιτική, αρχίζουν το 1054 έως το 1204 που είναι η πρώτη, η τετάρτη σταυροφορία και οι Λατίνοι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. Τότε οι Κομνηνοί αρχίζουν πάλι επαφές, αρχίζουν τις θεολογικές επαφές με τους Λατίνους. Το 1204 επίσης οι Λατίνοι είχαν κυριαρχήσει σε όλο τον βαλκανικό χώρο, τον ελλαδικό χώρο. Είχαν κάνει πολλές εστίες λατινικές από ντόπιους δηλαδή, που είχαν μεταστραφεί στον λατινισμό και είχαν περισσότερη δύναμη. Πάλι αρχίσουν οπότε, τότε όπως γνωρίζουμε, οι αυτοκράτορες είχαν διαιρεθεί, είχαν δύο ας το πούμε, κέντρα εξουσίας από πλευράς ελληνικής, ήταν το βασίλειο της Νικαίας και το δεσποτάτο της Ηπείρου.
τα οποία ανταγωνίζονταν και τα δύο, ποιο θα καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Αλλά πιο περισσότερο κλίνα προς τον παπισμό, προς τους ενετικούς, ήταν η αυτοκράτορος της Νικαίας. Ενώ το Δεσποτάς Σιδήρος είχε κρατήσει πιο ορθόδοξη στάση μέχρι τέλος. Ο πρώτος αυτοκράτορας της Νικαίας ήταν ο Θεότητας ο πρώτος ο Λάσκαρης, ο οποίος τότε αρχίζει τις θεολογικές συζητήσεις με τους Λατίνους της Κωνσταντινούπολης. Και τότε, προσπαθώντας να βρει κάποια επαφή, πείθει τον Πατριάρχη Μανωλή τον Σαραντινό, 1217-1222, να κάνει μια υποχώρηση και να δεχτεί το μνημόσυνο του Πάπα. Τελικά όμως αυτό το ανέτρεψε ο Δεσπότης Σιπήρου Θεόδωρος Δούκας και ο Μητροπολίτης Ναυπάπτο Ιωάννης, ο Αποκάφκος, δεν δέχτηκαν αυτή την υποχώρηση και μάλιστα αυτοί ανέτρεψαν και την σύνοδο που είχε προγραμματιστεί να γίνει στην Νίκαια. Ούτε η σύνοδος έγινε για να αναγνωρίσουν δηλαδή αυτά που ζητούσε ο Πάπας. Ο δεύτερος μετά είναι ο Λάσκαρης ο δεύτερος. Ναι, μετά τον Θεόδωρο τον πρώτο τον Λάσκαρη αναλαμβάνει ο Άνης ο Βατάτης. Εδώ λίγο θα παραξενευτείτε, αλλά δεν είναι δικά μας. Ο Ιωάννης ο Βατάτης έκανε πολύ μεγαλύτερες υποχωρήσεις στον Πάπα. Δέχτηκε τα τρία κεφάλια, δηλαδή δέχτηκε και τον πρωτείο, και τη μνημόνευση και το έκλειτο. Για να έχει την βοήθεια του Πάπα, για να μην τον πολεμήσουν οι Λατίνοι από την αυτή. Αυτό το ανατρέπει αυτές τις υποχωρήσεις του Βατάση, τις ανατρέπει στη συνέχεια ο διάδοχος του, ο Θεόδωρος Β' ο Λάσκαρης, ο οποίος έγραψε τον κανόνα, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα της Παραγίας. Αυτό που είναι ποίημα του Λάσκαρη, αυτού του Λάσκαρη, του Δευτέρου, ο οποίος ανατρέπει όλες αυτές τις υποχωρήσεις που είχε κάνει ο Βατάτσης. Και στο τέλος ερχόμαστε στον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο. Ο Μιχαήλ Όγρος, ο Παλαιολόγος, είναι ο ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων, που είναι η τελευταία δυναστεία και κλείνει η ιστορία. Αυτός, για να γίνει βασιλιάς, τυφλώνει τον νόμιμο διάδοχο, τον Ιωάννη τον Τέταρτο, που ήταν ανήλικο παιδί, ενώ έχει ορκιστεί θα αναλάβει προσωρινά την βασιλεία και θα σεβαστεί τα δικαιώματά του όταν ενηλικιωθεί. Αυτός για να τον τυφλώνει και να λαμβάνει την αυτή. Και αρχίζει με τους Λατίνους πολύ περισσότερες επαφές και καταλήγουμε στη σύγκρουση της το 1253 της Λιόνου, αυτή η μεγάλη σύνοδος που έγινε, η οποία είχε πάρα πολλές, ας πούμε, επιδράσεις. Τότε, ας το πούμε, έχουμε Πατριάρχη τον Ιωάννη τον Βέκο, τα λέω πολύ σύντομα έτσι για να μην σας τα διαβάσω όπως τα έχω εδώ. Τότε γίνανε οι διωγμοί στο Άγιο Όρος, που μαρτύρησαν οι Αγιορείτες πατέρες, και τότε έχουμε δύο πολύ έτσι, σημαντικά κείμενα και από τον Πατριάρχη Άγιο Ιωσήφ, και από τους Αγιορείτες Πατέρες, οι οποίοι απαντήσαν γραπτά και θεολογικά στον Αυτοκράτορα. Διότι ο Αυτοκράτορας ζήτησε τη γνώμη τους πριν στείλει τους αντιπροσώπους να υπογράψουν για να δικαιολογηθεί δίθεν, ας πούμε, ζήτησε τη γνώμη. Και τότε και ο Πατριάρχης Ιωσήφ και οι Αγιορείτες του στείλαν επιστολή, οι γραπτές, και απαντούν στα τρία πράγματα ζητούσε να πάρει απάντηση ο Αυτοκράτορας, ο Μιχαήλ Όγδος, ο Παλαιολόγος, για το πρωτείο, για το έκλειτο και για το μνημόσυνό του, τα οποία τα θεωρήσουν ότι δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Και μπορούμε άνετα να τα παραχωρήσουμε στον Πάπα. Και τότε, ας το πούμε, ο Πατριάρχης του απαντάει, ας το πούμε, με έναν ολόκληρο τόμο, συνοδικό τόμο, ότι οι Ιταλοί δεν έχουν, λέει, καμία απολογία για την πλάνη τους, επειδή οι ίδιοι έχουν γίνει για τους αυτούς τους πλάνη και απώλεια. Δεν βλασιμούν, λέει, μόνο το Άγιο Πνεύμα, αλλά μεταχειρίζονται και κάθε ασέβεια, αν και ήταν ο πρώτος και αγαπημένος αμπελών του Κυρίου. Στο τέλος γίνεται, όπως ξέρουμε, στο που υπογράφεται αυτή η σύνοδος της Λιών και αρχίζουν οι διωγμοί. Και ο Αυτοκράτορας έφτασε να διώξει ακόμα και τους συγγενείς τους. Όπως ήταν η αδελφή του η Ευλογία, η οποία τον είχε αναθρέψει και αυτή την φυλάκισε και την εξόρισε. Και αρχίζουν μετά, απαντούν μετά οι Αγιορείτες Πατέρες, επίσης στα ίδια θέματα.
Εδώ πέρα έχουμε βέβαια κάτι πολύ σπουδαίο από τους Αγιορείτες Πατέρες που αφορούν και το δικό μας τον αγώνα. Ποια είναι δηλαδή η στάση μας ως προς το μνημόσυνο του αρχιερέως όταν υπάρχει αίρεση. Διότι τότε ο πατέρας ήταν ο Βέκος, ο οποίος καθαρά ήταν λατινόφωνο, είχε υπογράψει την ένωση, την είχε αποδεχθεί και είχε αρχίσει και είχαν αρχίσει δύο γονεί. Επειδή όλα αυτά θα αναλύσει πιο αργότερα από τη Σάβα, να μην τα στο πούμε τι απαντήσαν οι Αγιορείτες, να μην το πούμε. Και μετά έχουμε την τελευταία φάση, που είναι η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας και με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Εδώ έχουμε κάτι πολύ σπουδαίο που ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός μας έχει παραδώσει γραπτά και το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Είναι για αυτούς οι οποίοι μιλούν για οικονομία και για τις μεσαίες λύσεις. Και αξίζει να το διαβάσουμε. Ουδέποτε λέει με τις μεσαίες λύσεις, ο άνθρωπέ μου διορθώθηκαν τα εκκλησιαστικά. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση μεταξύ αληθείας και ψεύδους. Αυτός που παρεκκλίνει λίγο από την αλήθεια, στο ψεύδος ανήκει. Διότι από τότε υπήρχε αυτή η τάση να κάνουμε συμβιβασμούς και να δεχθούμε αυτά που θέλουν οι πάπικοι, όπως και τελικά οι περισσότεροι τότε χιερείς στην Φλωρετία υπέγραψαν την Ένωση, αν και εκεί πέρα τους εξασκήθηκε βία. Δεν είχαν να φάνε, τους είχαν ταλαιπωρήσει, ήταν σχεδόν φυλακισμένοι και είχαν και μια δικαιολογία για την υπογραφή τους, θα λέγαμε σήμερα. Αλλά παρόλα αυτά, ο λαός δεν τους αποδέχτηκε, ούτε την Ένωση την οποία υπογράψανε, και αυτοί οι ίδιοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, μετανοημένοι για όλα αυτά τα οποία κάνανε, οι ίδιοι λέγανε αυτό το χέρι υπέγραψε, ας κοπεί. Οι ίδιοι καταδικάζανε δηλαδή τους εαυτούς τους. Πριν όμως στην Φεράρα Φλωρεντία είχα σημειώσει κάτι για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Δεν ξέρω αν αυτό έχει περάσει και ώρα τώρα. Ναι. Θα τα πούνε οι πατέρες σου. Και τελικά βλέπουμε δηλαδή με λίγα λόγια ότι η σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας, έτσι όπως μέχρι σήμερα τη ζούμε, είναι κάτι το οποίο τελικά δεν ωφέλησε την Εκκλησία. Γιατί πάντα οι αυτοκράτορες, οι βασιλείες, τη χρησιμοποίησαν σαν όργανο δικό τους για να κάνουν πολιτική. Όχι γιατί σεβότανε το δόγμα και τη θεολογία της Εκκλησίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και μέχρι σήμερα το πληρώνουμε. Γιατί και από τότε που ελευθερώθηκε το κρατήδιο, το ελληνικό κρατήδιο, ζούμε αυτή την συναλληλία, όπως τη λένε, τις σχέσεις. Λοιπόν, και σήμερα φτάσαμε στην εποχή μας να κυβερνούν καθαρά άθεοι κυβερνήσεις και να μας φαίνεται φυσιολογικό. Διότι η Εκκλησία ό,τι πει θα κάνει. Θα κάνουν υπακοή σε όλους τους νόμους στους οποίους ψηφίζουν. Δεν έχει λόγο η Εκκλησία για τίποτε. Είναι απλά ένα όργανο της πολιτείας. Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ οδυνηρό μόνο που το λέμε, αλλά δυστυχώς είναι η κατάληξη αυτής της σχέσης. Να τελειώσουμε τώρα, για να μην έτσι σας καθυστερούμε άλλο. Να τελειώσουμε με κάτι πολύ σημαντικό που από τον Άγιο, από τον Βριένιο, τον Ιωσή Βριένιο της Μονής του Δίου. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, πριν πέσει η πόλη. Κάναν αιώνα πριν πέσει η πόλη. Έλεγε ο Ιωσήφ Βριένιος, για μας αυτή η ορθοδοξία, η πίστη μας δηλαδή, είναι η περιουσία μας. Η πίστη που μας πληροδότησαν οι πατέρες μας, αυτή είναι ο πλούτος μας, αυτή είναι η δόξα μας, αυτή είναι η γενιά μας, αυτή είναι το στεφάνι μας, αυτή είναι το καύχημά μας. Έχουμε ένα βάπτισμα, μία πίστη, μία εκκλησία και ένα Θεό, που το δοξάζουμε τρισυχώστατο. Κάτι άλλο, αξίζει αυτό να μην το παραλείψουμε. Ένας αγιορείτης ηγούμενος στον Ιερό Πανεό του Πρωτάτου σε μια πανήγυρη είπε το εξής. Το όνομά του είναι Πατήρ Γιώργος Καψάνης, όλοι το γνωρίζουμε. Είναι τώρα μακαριστός. Λοιπόν, αλλά έχει σημασία αυτό το οποίο είχε πει τότε. Εάν μάλιστα λέει εμείς οι Αγιορείτες ομιλήσουμε διαφορετικά από ό,τι ομίλησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εμείς λειτουργήσαντες με τους λατινόφρονας και θανατοθέντες Αγιορείτες οσιωμάτερες, όσους Νικόδημος και οι λοιποί πατέρες μας, η ενασχύση και ακρίση διαλάμψαντες, τούτο θα είναι Θεού εγκατάληψης. Και τα οστά μας
θα διασκοπιστούν με τα οστά των ανθρωπαρέσκων. Και ρωτούμε εμείς σήμερα, σαν απλή ταπεινή Αγιορείτης, βλέπετε εσείς σήμερα, αγαπητοί μου, σε ολόκληρο το Αγιώρος κανείς να αγωνίζεται για την πατροπαράδοτη ορθόδοξη πίστη? Βλέπετε εσείς σήμερα στο Αγιώρος κανέναν ηγούμενο ή καμία μονή να μη λειτουργεί με τους σημερινούς λατινόφωνους οικουμενιστές ή να έχει διακόψει τον μνημόσυνο του Πατριάρχου? Βλέπετε εσείς σήμερα, μετά την προδοσία της πίστης που έγινε συνοδικός τώρα στο κολυμπάρι της Κρήτης, κανένα από τους επισκόπους, τους κληρικούς, τους μοναχούς και τους λαϊκούς χριστιανούς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, να έχει διακόψει το μνημόσυνο των οικουμενιστών επισκόπων ή να διδάσκει κατά τις φανερέσεις του οικουμενισμού? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ακολουθούν όλοι αυτοί τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας? Τιμούν και μιμούνται τους Αγίους που θυσίασαν τη ζωή τους για την ορθοδοξία και την αλήθεια? Φυσικά, όχι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς όμως, παρόλα αυτά, ευχόμεθα με πόνο και αγάπη, λυπούμεθα για όλα αυτά τα οποία ζούμε και γιατί είμαστε αναγκασμένοι να αφήνουμε τα κεριά μας και να είμαστε σήμερα εδώ, γιατί δεν μιλάει, δεν ενημερώνει κανένας αυτά τα θέματα τους χριστιανούς και αναγκαζόμαστε να το κάνουμε εμείς, έστω και με τις ελάχιστες και αδύνατες δυνάμεις μας. Ο Κύριος ευχόμαστε όμως να μας δώσει όλους συνέστηση και μετάνοια, να αποσύσουμε αυτό το σκοτισμό που έχουμε μέσα μας και να προτιμήσουμε τα, να πράξουμε τα θεάριστα και όχι τα ανθρωπάριστα, γιατί όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, για να μην επαληθευτεί και σε εμάς ότι θα διασκορπιστούν τα οστά μας μετά των ανθρωπαρέσκων. Αυτό ευχόμεθα όλοι οι χριστιανοί και όλοι, κυρίως ο κλήρος, να μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες και να πορευθούμε σύμφωνα με την παράδειση των Αγίων Πατέρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να μας συγχωρέσετε και εσείς. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με την ομιλία του Πατρός Επιφανίου, γέννηση, νόημα και εξέλιξη του οικουμενισμού. Ευχαριστώ θερμά τον πατέρα Σάβα και από πλευράς μου θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετική τιμή και το ότι βρίσκουμε ενώπιόν σας και το ότι είμαι δίπλα στους αδίκως διοχθέντες και εκτότους προϊσταμένους της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, πατέρα Σάβα και του γέροντά του Ιερομόναχο Ευστράτιο. Το θεωρώ προσωπικά τιμή, οι οποίοι δίνουν τον καλό αγώνα της ομολογίας εδώ στην Αθήνα, στην Εξορία, γιατί είμαστε Αγιορείτες. Αδελφοί και πατέρες, Χριστός Ανέστη, η ομιλία την οποία θα κάνω έχει ως θέμα την εξέταση των πηγών και του νοήματος του οικουμενισμού. Σωστότερο πάντως φρονώ είναι να την ονομάσουμε εισαγωγή καλύτερα στις πηγές στο νόημα του οικουμενισμού. Κανενός τύπου ομιλία φρονώ στην πραγματικότητα δεν μπορεί να περιγράψει στα στενά της πλαίσια χρόνου την ποικιλία παραγόντων που συνθέτουν το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που για να ξεκινήσουμε παραμένει πολύ και ασαφές και διαρκώς αντιστεκόμενο στην προσπάθεια καθορισμού πρώτα απ' όλα των ορίων του και κατά δεύτερο λόγο του περιεχομένου του και τέλος των επιπτώσεων του. Κατ' ουσίαν, η παρούσα ομιλία συνιστά μια λεκτικού τύπου εισαγωγή σε ένα κείμενο που ήδη ετοιμάζεται, στο οποίο αναλυτικά πρόκειται να παρουσιαστούν όσα εδώ κατά ανάγκη θα καλυφθούν ακροθυγώς και επιτροχάδιν. Εύχομαι το ενδιαφέρον συνολικά για τα ζητήματα της συνάξεως αυτής να εξακολουθήσει, μιας και στα κείμενα που πρόκειται να βγουν, ο προσεκτικός αναγνώστης θα βρει απαντήσεις και αναλύσεις επί ζητημάτων που όπως ήδη είπα, εδώ θα καλυφθούν επιτομικά. Στο ερώτημα τώρα, τι είναι οικουμενισμός και σε τι συνίσταται ο κατά τα άλλα πανθομολογούμενος αιρετικός του χαρακτήρας, πρέπει να σημειώσουμε ότι δίνονται διαφοροποιημένες μεταξύ τους απαντήσεις, που στην πραγματικότητα όμως αποτελούν διαφορετικές προσεγγίσεις και το τονίζω αυτού του ζητήματος. Έχουμε λοιπόν πρώτον την θεολογική διάσταση, δεύτερον την πολιτική και ας πούμε γεωπολιτική διάσταση, τρίτον κάτι που εν γέννη δεν αναλύεται, να το πω καλύτερα σχεδόν δεν αναφέρεται καθόλου, δηλαδή τη σημασία του οικουμενισμού υπό την οπτική θεώρηση της ιστορίας των ιδεών, στην νεότερη δυτικοευρωπαϊκή σκέψη και πολιτισμό. Η αμιγώς θεολογική διάσταση του προβλήματος δύναται σχετικά να αυτονομηθεί και να αντιμετωπιστεί όπως και γίνεται στις περισσότερες συγγραφές περί οικουμενισμού. Το λάθος όμως είναι να περιοριστεί κάποιος μόνο σε αυτήν,
διότι ηρίστο εμπαρόδο, ο οικουμενισμός δεν αποτελεί κλασικού, ας το πούμε έτσι, τύπου αίρεση, όπως ίσχυε στο παρελθόν, όπως είχαμε δηλαδή τις παλιές αιρέσεις, αλλά συνιστά καταρχάς ένα παράγωγο της νεωτερικότητας στη δυτική σκέψη και από εκεί μεταφέρεται και στα καθημάς, στην καθημάς Ανατολή. Τα δύο άλλα σημεία που ήδη αναφέρθηκαν, το πολιτικό και αυτό της θέασης του οικουμενισμού υπό την οπτική γωνία της ιστορίας των ιδεών, αντίθετα με το θεολογικό που μπορεί να αυτονομηθεί και εννοούμε σε επίπεδο λόγου και ανάλυσης, συνδέονται αιτιακά και λειτουργούν ως οργανικό όλον στο επίπεδο της ανάλυσης. Προημιακά να πούμε ότι η εξέλιξη των ιδεών στη δυτικοευρωπαϊκή σκέψη, κυριαρχικά βέβαια στον χώρο της φιλοσοφίας, μα και σε ό,τι συνδέεται ή απορρέει από αυτήν, οδήγησε σε κοινωνικούς και τελικά πολιτικούς μετασχηματισμούς, καθοριστικούς για τη μορφή και τον τύπο που πήρε ο δυτικός πολιτισμός. Και εδώ να συμπληρώσουμε ότι ο κάθε τέτοιος μορφότυπος, λειτουργώντας ως φάση εντός της ενιαίας νεωτερικής ιστορικής συνείδησης του Ευρωπαίου ανθρώπου, ενσωμάτωνε δυναμικά ρεύματα σκέψης αλλά και ακτιβισμού που τελικά διαμόρφωναν τους όρους εξέλιξης από τη μία φάση στην επόμενη, με την αντίστοιχη μετάβαση σε νέο μορφότυπο. Παραδείγματα θα δοθούν κατωτέρω. Εδώ μία σημείωση. Κάποιοι προσπερνούν τα ανωτέρω σχεδόν ως ασήμαντα. Τους αρκεί ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση, καλύτερα πανέρεση, και προχωρούν, κατά τη γνώμη μου, άγαρμα και βεβαιασμένα στη διατύπωση ερωτημάτων σχετικών με την έμπρακτη αντιμετώπιση της καταστάσεως. Δίχως να παραγνωρίζουμε τη σημασία και το νόμιμο των ερωτημάτων και η παρούσα σύναξη άλλωστε αυτό αποδεικνύει, οφείλουμε να σημειώσουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν όπισθεν του κλεισίματος της έρευνας και της σχετικής συζήτησης περί των αιτίων και των χαρακτηριστικών του οικουμενισμού σχετικά σύντομα και να σημειώσουμε απλώς τον μεγαλύτερο, την δίχως κριτική έρευνα αποδοχή ακαδημαϊκών συγγραφέων, οι οποίοι ενώ σχετίζονται ή σχετίστηκαν με την οικουμενική κίνηση και οι οποίοι θεωρήθηκαν αλήθεια από ποιους, να άλλο ένα σημείο ενδιαφέροντος και έρευνας, ως εκφραστές της γνήσιας ορθοδόξου θεολογίας, και ας αναφέρουμε μερικούς τους γνωστότερους ίσως, σε αυτούς βεβαίως που γνωρίζουν, Γεώργιος Φλωρόφς και Δημήτριος Στανιλάη και άλλοι, η αποδοχή αυτών των θεολόγων είναι σχεδόν καθολική και στον αντικουμενιστικό λεγόμενο χώρο. Άρθρα, κείμενα, ομιλίες, είτε χρησιμοποιούν, είτε ακόμα χειρότερα, θεμελιώνονται σε αυτούς τους θεολόγους, μεταφέροντας έτσι στην αντικουμενιστική θεολογία και κυρίως στην εκκλησιολογία θέσεις και απόψεις παντελώς ξένες προς την πατερική θεολογία, νομίζοντας όμως ότι είναι, και τούτο οφείλεται στην άγνοια των πηγών, των πατέρων δηλαδή, προκαλώντας έτσι απίστευτη σύγχυση κυρίως μεταξύ των πιστών, με κύρια συνέπεια τη μεγένθηση του ήδη υπάρχοντος προβλήματος και ανοίγοντας έτσι νέα και περιττά μέτωπα, καθιστώντας το πρόβλημα συνθετότερο, με συνέπεια την απομάκρυση εκ της λύσεώς του. Ο κυριολεκτικός κατακλυσμός, τόσο από τον έντυπο, όσο πλέον και ηλεκτρονικό τύπο άρθρων, κειμένων, που ουσιαστικά προέρχονται άμεσα ή έμεσα από τον χώρο του Πανεπιστημίου, ο οποίος θυμίζουμε ότι εδώ και πολλές δεκαετίες ελέγχεται άμεσα από τον οικουμενιστικό χώρο, σημειώνοντας βέβαια εδώ την ύπαρξη ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίες όμως δυστυχώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα και σήμερα που μιλούμε οι αριθμοί τους έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Αυτοί λοιπόν οι οικουμενιστές θεολόγοι που προέρχονται από αυτόν τον χώρο έχουν προκαλέσει το προαναφερθέν πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί αυτό, το βέβαιο είναι ότι εγώ τουλάχιστον δεν το έχω συναντήσει. Το γεγονός δηλαδή ότι εν πωλής η προβαλλόμενη ως ορθόδοξη εκκλησιολογία και αναφέρομαι στους εντός εισαγωγικών ορθοδόξους, όχι στους οικουμενιστές, είναι από προβληματική έως απαράδεκτη. Απλά να σημειώσω ότι το υπόστρωμα του προβλήματος, της προβληματικής αυτής μάλλον καταστάσεως, οφείλεται στην εξίσου προβληματική και να το ξαναπώ έως και απαράδεκτη θεώρηση περί ιεροσύνης, η οποία αποτελεί και το υπόστρωμα της εκκλησιολογίας. Αυτά είναι θέματα θεολογικά, δεν θα αναπτυχθούν εδώ. Κλείνοντας εδώ τη σχετική συνάφεια και έχοντας σκιαγραφίσει κάποιους βασικούς άξονες επί των οποίων οφείλει να κινηθεί όχι μόνο αυτή η εισαγωγικού χαρακτήρα ομιλία, αλλά και η εν γέννη πορεία της θεολογικής αντιμετώπισης του οικουμενισμού, οφείλω να ξεκαθαρίσω και ειδικεύοντας τώρα στον περιεχόμενο της ομιλίας ότι όχι, δεν θα είναι άλλη μία εξιστόρηση
Η παρούσα ομιλία των σταθμών της Οικουμενικής Κίνησης του 20ου αιώνα, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και το ίντερνετ. Όχι, δεν θα συνίσταται σε μια καταλογάδινη απαρίθμιση περιστατικών της οικουμενιστικής συναλληλίας, δηλαδή συμπροσευχών, συλλειτουργιών, κοινών συνεδρίων, διακηρύξεων και πασφύσεως τέτοιου τύπου εκδηλώσεων. Και τέλος, όχι, δεν θα είναι μια προσπάθεια αποδόσεως των πάντων στις εντός ή εκτός εισαγωγικών σκοτεινές δυνάμεις και στα αντίστοιχα κέντρα εξουσίας. Όχι ότι δεν υπάρχουν βεβαίως. Παράγοντας όμως έτσι μια ανέξοδη, αλλά μοιραία και αναπόδεικτη συνωμοσιολογία, το νόημα που βασικά θέλω να δοθεί είναι ότι τα αίτια του προβλήματος είναι σαφώς βαθύτερα από μια απλή αναγωγή των πάντων σε άλλη μια συνωμοσιολογική θεώρηση. Κάθε έρευνα λοιπόν που ασχολείται με τη γένεση και ανάπτυξη ενός φαινομένου, ιδιαίτερα μάλιστα όταν διαθέτει χαρακτηριστικά παθογένειας, οφείλει να εντοπίσει εκείνα τα αίτια που καθιστούν την εμφάνιση του φαινομένου αναγκαία. Το συνήθες είναι ότι η εμφάνιση ενός κοινωνικού ρεύματος ή ενός ρεύματος σκέψης ανταποκρίνεται σε ένα προϋπάρχον πρόβλημα, το οποίο προσπαθεί να επιλύσει. Εν σχέση τώρα με το πρόβλημα του οικουμενισμού που μας ενδιαφέρει, και για να το συνδέσω το παρόν τμήμα με τους προλεκθέντες βασικούς άξονες, εισερχόμαστε στην θεολογική διάσταση του προβλήματος. Το γεγονός λοιπόν που κατέστησε αναγκαία την ύπαρξη του οικουμενισμού, ας πούμε ότι συνέβη στις 31 Οκτωβρίου του 1517, στην περίφημη θηροκόλληση των 95 θέσεων από τον Μαρτίνο Λούθυρο, στο εξώθυρο του Παρεκκλησίου του Πανεπιστήμιου της Βιτεμβέργης και στις οποίες έθετε τότε τα ζητήματα του καθαρτηρίου πυρός, της νομιμότητας της παπικής εξουσίας και του φλέγοντος ζητήματος εκείνη την εποχή των συγχωροχαρτιών. Η ίδια η φυσιογνωμία του Λουθύρου είναι μια προσωπική μου άποψη, τολμώ να πω είναι συναρπαστική, καθότι βλέπει κανείς έναν άνθρωπο, ο οποίος ενάντια στο κατεστημένο της εποχής του, παραμένει απλόνητος στις θέσεις του. Θέσεις που ανέπτυσε σε συνεχείς αντιπαραθέσεις με παπικούς θεολόγους, με σημαντικότερη εκείνη της ληψίας του 1519. Η περίσχυση επί των θεολογικών αντιπάλων του και η άρνηση συμμόρφωσής του ήταν που οδήγησε τον Πάπα Λέοντα τον 10ο στην έκδοση βούλας τον Ιούνιο του 1520, την περίφημη Exsurge Domine, στην οποία λογοκρινόταν τα γραπτά του Λούθυρου και εφόσον δεν αποκήρυσε τις πλάνες του, απειλεί το πλέον με αναθεματισμό. Η απάντηση του Λούθυρου εχνηρίασε τους πάντες. Έκαψε δημοσίως την παπική βούλα στη Βιτεμβέργη στις 10 Δεκεμβρίου του 1520. Η βούλα Decete Romanum ποντίθηκε με σφράγισε πλέον την πρώτη πράξη του δράματος. Ήταν ο αναθεματισμός του Λουθύρου στις 3 Ιανουαρίου του 1521. Ουσιαστικά το σχίσμα της δυτικής χριστιανοσύνης είχε πλέον γεννηθεί. Στο σημείο αυτό χρήσιμη είναι μια αναφορά στα θεολογικά ζητήματα που απασχόλησαν τόσο τον Λουθύρο όσο και τους συγχρόνους του, που είναι τα ίδια ακριβώς που απασχολούν και σήμερα τους θεολόγους στα πλαίσια της οικουμενικής ονομαζόμενης θεολογίας και δυστυχώς τα θέματα αυτά που απασχολούσαν παπικούς το Λούθυρο και τους ακολούθους του, αυτούς που λέμε Προτεστάντες, δυστυχώς σήμερα απασχολούν και τους Ορθοδόξους θεολόγους. Αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι ότι, και θα πρέπει εδώ μάλλον να συμπληρώσω ότι η σημερινή, σε αυτά που έλεγα, ότι η σημερινή οικουμενιστική θεολογία δεν αποτελεί παρά προέκταση των ενδοδυτικών αντιπαραθέσεων, δηλαδή της Ρώμης και των αντιπάλων της, και επιχειρεί να λύσει και να υπερβεί τα προβλήματα και τις διαιρέσεις, καταρχάς της δυτικής χριστιανοσύνης, αλλά και συνολικότερα του χριστιανικού λεγόμενου κόσμου, δηλαδή το σχίσμα Ανατολής-Δύσης. Οι βασικές νέες δογματικές διδασκαλίες, οι οποίες και οδήγησαν στο φαινόμενο Λούθυρος, ήταν το παπικό πρωτείο, το Πουργατόριο, δηλαδή το καθαρτήριο πυρ, και το ζήτημα της μετουσίασης του άρτου και του ίνου στην Ευχαριστία. Το ζήτημα του Φιλιόχβε, που τόσο ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί θεολογικά Ανατολή και Δύση, δεν αποτέλεσε καν ζήτημα μεταξύ Ρώμης και διαμαρτύρησης, καθότι το αποδεχόντουσαν και οι δύο και αποτελούσε όπως και αποτελεί την κοινή βάση κατανόησης του Τριαδικού Μυστηρίου. Τα τρία σημεία που προαναφέρθηκαν αναπτύχθηκαν και έλαβαν ολοκληρωμένη μορφή εντός του πλαισίου της σχολαστικής θεολογίας, νοούμενης τόσο ως μεθοδολογικού εργαλείου ανάπτυξης, όσο και ως, και τούτο είναι σημαντικότερο, μεταφυσικής θεμελίωσης της θεολογίας στο λόγο. Είναι ακριβώς σε αυτό το δεύτερο που αντέδρασε η προτεσταντική θεολογία απέναντι στην παπική, καθότι και αναφορικά προς το πρώτο,
Η τρίτη γενναία Προτεσταντών, δηλαδή μετά τον Λούθυρο και τον Καλβίνο και τους συγχρόνους τους, τέλη δηλαδή του 16ου αιώνα, λειτουργήσε σχολαστικά πλέον και η Προτεσταντική Θεολογία, δηλαδή μεθοδολογικά σχολαστικοποίησε την Προτεσταντική Δογματική Δασκαλία παράγοντας αξιωματικές συστηματοποίησεις, κάνοντας επομένως δυνατή την εμφάνιση μεγάλων συνθετικών θεολογικών έργων εις άξιον με τα αντίστοιχα παπικά. Είναι οι περίφημες σούμες. Ως μικρό σχόλιο, απλά να σημειωθεί, η αδυναμία σημαντικού αριθμού μελετητών, διάκρισης του σχολαστικισμού ως μεθοδολογίας και ως μεταφυσικής. Και είναι αυτή ακριβώς η αδυναμία που αποτελεί την πηγή τόσων παρανοήσεων, που δυστυχώς απλά τις αντιγράφουν οι μέτεροι ακαδημαϊκοί θεολόγοι, παλαιότεροι και νεότεροι. Η αντίδραση λοιπόν στη μεταφυσική θεμελίωση της θεολογίας, δηλαδή της δογματικής έκθεσης των αληθιών της πίστεως, όπως αυτές εν Χριστώ αποκαλύφθηκαν, στο λόγο, αποτέλεσε το αρχιμίδιο σημείο συνολικά της προτεσταντικής κριτικής. Η ενδοσχολαστική διαμάχη περί της προτεραιότητας της θείας νόησης ή της θείας θέλησης δεν συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο και έδρασε στον προτεσταντισμό. Παρότι οι θεολόγοι του ελάμβαναν θέση, ειδικά από τον Καλβίνο και μετά υπέρ της προτεραιότητας της θείας θέλησης, είναι ο περίφημος βολονταρισμός, κάτι που οδήγησε πρώτον αυτόν τον Καλβίνο να υπερτονίσει τη σημασία του απολύτου προορισμού και υιοθετώντας την πλέον ακραία ερμηνεία του, τελικώς να διαφοροποιηθεί και από αυτόν τον Λούθυρο, διαμορφώνοντας έτσι τους όρους για το μεγάλο σχίσμα εντός του προτεσταντισμού, αυτού μεταξύ λουθυρανισμού και μεταρρυθμισμένων, δηλαδή καλβινιστών ή καλβινιζόντων, με συνέπεια τη δημιουργία αντιστοίχων εκκλησιών. Η δυνατότητα ημίπαρξης μιας φυσικής θεολογίας επί της οποίας θεμελιώνεται η καταποκάλυψη θεολογία, δηλαδή η μεταφυσική θεμελίωση της αποκεκαλυμμένης θεολογίας, όρισε, όπως ήδη αναφέρθηκε, το κύριο πεδίο της προτεσταντικής θεολογίας, απαντώντας αρνητικά, δίνοντας έτσι την απόλυτη προτεραιότητα στην πίστη. Sola fide, μόνον η πίστη. Και εφόσον η πίστη καθίσταται γνωστή μόνο από την γραφή, έχουμε το sola scriptura, μόνον η γραφή. Αν τα πράγματα ξεκίνησαν έτσι, κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί το τι τελικά επακολούθησε. Και εδώ είναι η ουσία του ζητήματος. Ξαφνικά η αρχικώς σχετικά περιορισμένη θεολογική συζήτηση άνοιξε σε σημείο τέτοιο όπου το σύνολο των θεμάτων που άπτονται της σχέσεως Θεού και κόσμου, όπως αυτού της προνοίας, αλλά κυρίως αυτού της σωτηρίας, ετέθησαν, δηλαδή με άλλα λόγια, η διδασκαλία περί χάριτος απετέλεσε συνολικά το πεδίο σύγκρουσης τόσο μεταξύ παπισμού και προτεσταντισμού εν γέννη, όσο και μεταξύ των διαφόρων προτεσταντικών θεολογικών τάσεων, με τελική συνέπεια, μετά την αρχική διαφοροποίηση λουθυρανών και καλβινιστών, στη συνέχεια την διαφοροποίηση αυτών των ιδίων των καλβινιστών σε πρεσβυτεριανικής και... εδώ είναι πραγματικό σαρδάμ να πει κάποιος αυτή τη λέξη, congregationalistικής, είναι από το congregation το αγγλικό, που σημαίνει σύναξη, μορφής. Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι επισκοπελιανοί. Θα περάσουμε τώρα στην περίπτωση της Αγγλίας. Ξεχωριστή λοιπόν και ιδιαίτερως σημαντική για την ιστορία του προτεσταντισμού και συναφώς του οικουμενισμού είναι η περίπτωση του αγγλικού προτεσταντισμού, γνωστού και ως αγγλικανισμού, όπου λόγω της πολιτικής ιδιομορφίας κατάφερε η εκεί εκκλησία να παραμείνει μετά την απόσχησή της από τον παπτισμό ενωμένη. Αυτό ουσιαστικά επετέχθη με τη λεγόμενη Ελισεβετιανή Διευθέτηση Συμφωνία του 1559 και η οποία ενώ διαμόρφωσε μια πολιτική λύση σε ένα βαθύ κατά τα άλλα θεολογικό πρόβλημα, κατ' ουσίαν το μόνο που πέτυχε ήταν η προσωρινή και όπως αποδείχθηκε η επιφανειακή απόκρυψη των ήδη υπαρχόντων εντός αυτής της εκκλησίας διαφορετικών και εν ολίγης αγεφύρωτων θεολογικών τάσεων. Θα επανέλθουμε πιο μετά στην περίπτωση της Αγγλίας, καθότι συνδέεται με ποικιλία παραγόντων και εξελίξεων καθοριστικών, όχι μόνο για αυτήν, αλλά ευρύτερα. Θα πρέπει όμως στο σημείο αυτό να αναφέρουμε το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργήσε και η αγγλική περίπτωση. Για να φανεί αυτό, ανάγλυφα, δεν έχει κανείς παρά να παρουσιάσει τη σειρά των θρησκευτικών πολέμων που ακολούθησαν τη διαμαρτύρηση, νοούμενη εδώ ως αμιγός θεολογική θρησκευτική διαδικασία, και οι οποίοι συνετάραξαν το 16ο και 17ο αιώνα. Πράγματι, τίποτα δεν συνετέλεσε στις μεγάλες αλλαγές στη Δυτική Ευρώπη και στο βαθύ μετασχηματισμό της,
εγγενιάζοντας ταυτόχρονα την νεωτέρα περίοδό της, εγκαθιδρύοντας μάλιστα την νεωτερικότητα στην κοινωνικο-πολιτισμική συνείδηση του Ευρωπαίου, όσο η σειρά των θρησκευτικών πολέμων, που είχαν ως αφορμή το ίδιο το γεγονός της διαμαρτύρησης και οι οποίοι ξεκινούν με τον Γερμανικό Πόλεμο των Αγροτών 1524-25, τον 80ετή Πόλεμο στις κάτω χώρες 1568-1648 και τη σειρά πολέμων στη Γαλλία 1562-1598 και τους πολέμους στα Βρετανικά νησιά 1639-1651. Τα σχετικά γεγονότα τελικώς κλιμακώθηκαν στο γνωστό ως 30ετή πόλεμο κατά τον 17ο αιώνα, οι συνέπειες του οποίου ήταν αποφασιστική σημασία στη διαμόρφωση της νεωτέρας Ευρώπης και στην επέδοση της νεωτερικότητας. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι στα εδάφη της Γερμανίας, όπου κυρίως διεξήχθη από το 1618 έως το 1648, όπου διήρκησε ο πόλεμος, το ποσοστό του πληθυσμού που σκοτώθηκε ανήλθε στο 40% με ασύλληπτο μεγέθους καταστροφή των υλικών υποδομών, ειδικά στη σημερινή Νότια Γερμανία. Δεν θα επεκταθώ, αν και έχω σημειώσει τα του πολέμου αυτού, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός που όλες οι ιστορίες της νεότερης Ευρώπης το αναφέρουν, γιατί συντελεί στη γένεση αυτού που λέμε σύγχρονη Ευρώπη. Θα έρθουμε όμως στις συνέπειες. Αναγνωρίστηκε λοιπόν μετά το τέλος αυτού του πολέμου η ειρήνη του Άουγσμπουργκ. Αυτή είχε υπογραφεί το 1555. Αναγνωρίστηκε τελεσίδικος και στην οποία και συντόμως διασφαλίζεται η αρχή του δικαιώματος του κάθε πρίγκιπα ή βασιλιά ή τέλος πάντων της κάθε αρχής να αποφασίζει για τη θρησκεία της περιοχής του, είτε παπική ή λουθυρανική και πλέον και καλβινιστική. Δηλαδή, ανάλογα το τι ήταν η εξουσία του τόπου, ήταν και η κυρίαρχη θρησκεία. Τέλος, η υπογραφή σας συνθήκη έθεσε, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, οριστικό τέλος στον ηγεμονισμό του παπισμού, στον οποίο αναφέρθηκε ο προηγούμενος ομιλητής, και ουσιαστικά τον περιόρισε σε πολιτική δύναμη ασήμαντου μεγέθους στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Πράγματι, ο Πάπας Ινοκέντιος ο Δέκατος, αναγνωρίζοντας τη σημασία των νέων δεδομένων που η συνθήκη αυτή πλέον όριζε, και τι σημαίνουν αυτά για την παπική εξουσία, χαρακτήρισε τη συνθήκη ως άκυρη, ανενέργητη και ανευνοήματος σε σχετική του βούλα. Κάτι που άφησε εκοφαντικά αδιάφορους όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, παπικούς ή προτεστάντες, αδιάφορο. Συνέπειες τώρα της μεταρρύθμισης. Πρώτον, η δημιουργία εθνικών εκκλησιών εν αντιθέσει με τη μία καινοποιημένη παπική υπερεθνική εκκλησία. Δεύτερον, η δημιουργία του νέου τύπου του κράτους, το οποίο περεύει τις αγγυλώσεις του παλαιού φεουδαρχικού τύπου κράτους, προοδοποιώντας ταυτόχρονα και διαμορφώνοντας τους όρους για τον αστικό του μετασχηματισμό μετά τις μεγάλες επανεστάσεις του 17ου αιώνα, ο οποίος ήταν ο επόμενος. Τρίτον, οι συνέπειες της περιχάριτος δασκαλίας του προτεσταντισμού και ιδιαίτερα του καλβινισμού προκάλεσαν την ανάδυση μιας νέας κοινωνικής συνείδησης στη Δυτική Ευρώπη, η οποία και διαμόρφωσε μια νέα ηθική της εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιχειρηματικότητας στις προτεσταντικές πόλεις και χώρες, κάτι που οδήγησε στην αύξηση πλούτου σε αυτές και που τις συνέδεσε στενότερα με τις καταιγιστικές, άλλωστε εξελίξεις του 17ου-18ου αιώνα στο πεδίο των επιστημών, τεχνολογίας κλπ, συνεισφέροντας την περαιτέρω αύξηση αυτών. Δηλαδή, ο προτεσταντισμός, με λίγα λόγια, οδήγησε σε ένα βαθύ μετασχηματισμό, ο οποίος στην πραγματικότητα τις συνέπειες του οποίου τις ζούμε σήμερα. Και όχι απλά μόνο στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Κλείνοντας αυτή τη συνάφεια, θα επιστρέψουμε στην περίπτωση της Αγγλίας, στην οποία αναφερθήκαν προηγουμένως, καθώς οι εξελίξεις εκεί κατά το 17ο αιώνα αποκτούν τεράστια σημασία στη διαμόρφωση, όπως είπαμε, των νέων χρόνων. Θα δούμε, και όταν αναφέρουμε στο νέων χρόνων και της κουλτούρας του νεότερου, όχι πια απλώς ευρωπαϊκού με τη στενότερη έννοια κόσμο, αλλά αυτό που ονομάζουμε δυτικό κόσμο. Θα δούμε σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο. Η Αγγλικανική λοιπόν Εκκλησία διαμόρφωσε και διαμορφώθηκε βάσει ενός κονσένσους μεταξύ διαφόρων θεολογικών τάσεων. Κάτι το οποίο κράτησε μέχρι τις αρχές του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου 1642 έως 1651,
ή αλλιώς Αγγλικής Επανάστασης ή Πουριτανικής Επανάστασης. Είναι ισοδύναμη περιγραφική όρη. Μέρος και αυτός ο πόλεμος των θρησκευτικών πολέμων του 16ου-17ου. Θεολογικά, η κυρίαρχη δύναμη πίσω από την Επανάσταση ήταν αυτό που ονομάζουμε ο Πουριτανισμός και το κίνημά τους, το Πουριτανικό. Αρκεί εδώ να πούμε ότι η Πουριτανική κίνηση ήταν καλβινιστικής κατεύθυνσης και ήθελε την αναμόρφωση της Αγγλικανικής Εκκλησίας εκ των έσω. Περιεχόμενο της αναμόρφωσης που επιθυμούσαν ήταν να κάνουν την Αγγλικανική Εκκλησία να μοιάζει θεολογικά και λατρευτικά περισσότερο όμοια προς τις καλβινιστικές εκκλησίες της Υπηρετικής Ευρώπης, κυρίως της Γενέβης. Η σημασία τώρα του Πουριτανισμού, και γι' αυτό στεκόμαστε, ιδιαίτερα της ύστερης φάσης του, κατά την οποία χαρακτηρίστηκαν ως αυτονομιστές, έτσι ονομαζόντουσαν, λόγω της άρνησης τους τελικά να συμμετάσχουν στην επίσημη Εκκλησία, έγκυται στο γεγονός της μετανάστευσής τους στην Αμερική και στην ίδρυση εκεί των πρώτων αποικιών, Μασαχουσέτη 1620, όπου και ξεκινάει η προτεσταντική παρουσία εκεί, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα και τη φυσιογνωμία της μεγαλύτερης χώρας του Νέου Κόσμου. Βλέπουμε δηλαδή ότι πώς ένα αρχικά θρησκευτικό κίνημα τελικώς αποκτάει τελείως άλλες διαστάσεις. Ευρώπη έτσι και Αμερική συγκροτούν το δυτικό κόσμο, κάτι πολύ ευρύτερο πλέον του ευρωπαϊκού. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο που συνδέεται με τον αποικιακό πουριτανισμό είναι η υιοθέτηση των αρχών του μερκαντιλισμού στις οικονομικές εμπορικές σχέσεις τους με την Αγγλία, κάτι που συνεπάγεται οικονομική ελευθερία και συγκροτεί την αρχική φάση, την εμπορική δηλαδή, αυτού που ονομάζουμε καπιταλισμό, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τους όρους για το μεταγενέστερο όριμο στάδιο, κάτι που κυρίως χαρακτήρισε και το φαινόμενο δηλαδή του καπιταλισμού, δηλαδή του βιομηχανικού καπιταλισμού. Και αυτό ξεκινάει από την προτεσταντική ηθική. Προϋπόθεση αυτού ήταν η πρώιμη ανάπτυξη της εμπειρικής επιστήμης, στην οποία συνήργησε η πουριτανική ηθική σε Αγγλία και Ευρώπη, καθώς και ο πιετισμός, δηλαδή ο ψευδισμός στη Γερμανία. Στο σημείο αυτό, μοιραία, θα πρέπει να συμπιέσουμε κάπως το λόγο μας και έχουμε να συμπληρώσουμε ότι ουσιαστικά η ανάπτυξη του θέματός μας ήδη έχει περάσει στους συνδεδεμένους άξονες, από τους τρεις που είχαμε αναφέρει στην αρχή, δηλαδή στον άξονα της πολιτικής και γνωσιοθεωρητικής όψης του οικουμενισμού. Είναι η χρόνη απότοκο των ιστορικο-θεολογικών εξελίξεων στην Ευρώπη, όρισαν πλέον ένα νέο πολιτικό τοπίο, εντός του οποίου νέες ιδέες και ρεύματα μέσω της διαλεκτικής σύγκρουσης αλλά και σύνθεσης οδήγησαν όχι βεβαίως γραμμικά όπως συνήθως παρουσιάζεται στη διαμόρφωση ριζοσπαστικών θεωρήσεων συνολικά στον χώρο των ιδεών και δεν εννοούμε απλώς και μόνο στη φιλοσοφία, οι οποίες και σχημάτισαν τη νέα κοινωνική συνείδηση, δηλαδή τη νεωτερική φάση της, ειδικά μετά τις αλλαγές των μεγάλων επαναστάσεων του 18ου αιώνα, κάτι που χαρακτηρίζεται ως η εκοσμίκευση των δυτικών κοινωνιών, με συνακόλουθο τον περιορισμό της θρησκείας συνολικά από το επίκεντρο της δημόσιας ζωής στο περιθώριο της ιδιωτικής. Η νέα φυσική επιστήμη, η οποία οριμάζει και αυτονομείται από τη μεταφυσική κατά τον 17ο αιώνα, θεμελιωμένη σε μια νέα επίσης μαθηματικοποιημένη εμπειρική μεθοδολογία, δηλαδή πειραματική, εξωθεί σταδιακά την μεταφυσικά θεμελιούμενη κυρίως παπική, αλλά αναπόφευκτα και την προτεσταντική θεολογία στο περιθώριο της επιστήμης, αμφισβητώντας αρχικά και απορρίπτοντας την τελικά ως επιστήμη, γιατί στη Δύση η θεολογία θεωρείται εξ αρχής ως επιστήμη. Μιας επιστήμης λοιπόν θεμελιούμενη στο λόγο, πλέον αυτό απορρίπτεται στην νεωτερική φάση της ευρωπαϊκής συνείδησης. Η απώλεια λοιπόν κύρους μιας επιστημονικά θεμελιούμενης θεολογίας της Αποκάλυψης για τον παπισμό, εφόσον πλέον ο Αριστοτελισμός, στον οποίο βασιζότανε, οριστικά απαξιώθηκε, αλλά και ταυτόχρονα η απώλεια της αρχικής επαναστατικής ορμής του Προτεσταντισμού οδήγησε το μεν παπισμό σε μια στήρα εσωστρέφεια, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η πρώτη Βατικανή Σύνοδος και αποφάσεις, τον δε Προτεσταντισμό σε μια εσωτερική κρίση, της οποίας κυρίαρχο χαρακτηριστικό ήταν η ανάγκη ανανέωσης του επαναστατικού μηνύματος, το οποίο αρχικά είχε, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη κινημάτων ευσέβειας, τα οποία εν παρόντο να πούμε ότι προκάλεσαν περαιτέρω τελικώς σχίσματα και νέες εκκλησίες, καθώς και τη διαμόρφωση μιας νέας θεολογίας, όχι απλά συμβατής προς την κυρίαρχη επιστήμη,
αλλά κυριολεκτικά αντίγραφό της. Αναφερόμαστε εδώ στην ακόμα και τώρα θεωρούμενη ως σύγχρονη βιβλική έρευνα, η οποία αποδόμησε, αποιεροποίησε και κυριολεκτικά υπέταξε στις νέες τότε, μιλάμε πλέον, έχουμε φτάσει να μιλούμε για τον 19ο αιώνα, ιστορικές επιστήμες, υπέταξε λοιπόν την βιβλική έρευνα στις ιστορικές επιστήμες, οι οποίες μόλις είχαν γεννηθεί στα τέλη του 18ου, την ερμηνευτική της Αγίας Γραφής. Πλέον η ερμηνευτική της Αγίας Γραφής έχει ως οδηγό τις ιστορικές επιστήμες. Οι εξελίξεις αυτές εκοσμικεύουν ραγδαία περαιτέρω τις προτεσταντικές κοινωνίες Ευρώπης και Αμερικής, πραγματοποιώντας ένα ακόμα βαθύτατο σχίσμα στον ίδιο τον προτεσταντισμό που υφίσταται έως σήμερα. Μιλάμε δηλαδή για τη διαμόρφωση του νέου φιλελεύθερου προτεσταντισμού από τη μία και τη συνέχιση του παραδοσιακού προτεσταντισμού από την άλλη, καλούμενο πλέον από τους εχθρούς του, δηλαδή τους φιλελευθέρους, ως φονταμενταλιστικού, που σημαίνει θεμελιοκρατικού, ως εχόμενου δηλαδή των πηγών και της πίστεως των απαρχών του προτεσταντισμού. Εδώ αξίζει να σημειωθεί κάτι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή η ανθρωπολογική στροφή που συντελείται, αλλά και συγκροτεί τον διαφωτισμό, και με αυτό εννοούμε τον νέο τρόπο με τον οποίο τίθενται τα θεμελιώδη ερωτήματα περί του τι είναι άνθρωπος και ποιες και τι είδους είναι οι σχέσεις του με τον κόσμο και τον Θεό. Αυτή η στροφή λοιπόν οδήγησε συνολικά τη δυτική σκέψη στην απαγκίστρωση από πάγια μεταφυσικά ερωτήματα, τα οποία έως τότε κυριαρχούσαν, καθώς και τις συνεπείς προς αυτά απαντήσεις στην ανθρωπολογία. Η νέα αυτή κατάσταση κατέστη μέτωπο έναντι συνολικά της θεολογικής οντολογίας και ηθικής, παρουσιάζοντας ουσιαστικά μια νέα αντιμεταφυσική, αντιουσιοκρατική οντολογία και μια νέα ηθική θεωρία, την φιλελεύθερη αστική. Υπό το ευρύτερο αυτό πρίσμα κατανοούνται όσα αναφέραμε προηγουμένως και στο πλαίσιο του κοσμοθεωρησιακού περιεχομένου του διαφωτισμού τίθενται πλέον νέα ερωτήματα τα οποία επιζητούν την ανέβρεση λύσεων στις παλαιότερες διαιρέσεις, στις οποίες βεβαίως αναφερθήκαμε, του 16ου-17ου αιώνα. Έτσι, η ενότητα του δυτικού κόσμου και η αποκατάσταση της διάσπασής του αποτέλεσε, μα και αποτελεί τελικώς, ιστορικό αίτημα, μα και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε σοβαρή προσπάθεια υπέρβασης και οριστικής λύσης των παλαιών διαιρέσεων. Η ολοκλήρωση της ιστορικής πορείας της νέας κοινωνικής συνείδησης, η οποία πορεία ξεκίνησε από τις μεγάλες επαναστάσεις, όπως π.χ. η Αμερικάνικη ή η Γαλλική, επομένως περνά μέσα από προσπάθειες λύσης ενός ιστορικού προβλήματος, αυτού, όπως είπαμε, των διαιρέσεων. Μόνο υπό τη συγκεκριμένη θεώρηση των πραγμάτων φρονώ ότι γίνεται κατανοητή η πορεία, αλλά πολύ περισσότερο η ανάγκη ύπαρξης του οικουμενισμού. Ουσιαστικά, ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα, αυτό ήθελε να καταδείξει. Με αυτό θέλω να πω ότι ο οικουμενισμός δεν αποτελεί μία προσπάθεια ενώσεως απλά του διηρημένου προτεσταντικού κόσμου καταρχάς και σύνολου του χριστιανικού κόσμου εν συνεχεία, όπως συνήθως έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Αντιθέτως, αποτελεί τη συνειδητή προσπάθεια εφαρμογής μιας νέας οντολογίας στο εσωτερικό χώρο του ήδη στον δυτικό κόσμο, εξοβελισμένο από τη δημόσια σφαίρα χριστιανισμού, κάτι που ανάμεσα στα άλλα σημαίνει την τελεσίδικη πλέον απόρριψη της κάθε χριστιανικής ανθρωπολογίας, πόσο μάλλον της θεμελιωδώς ασκητικής ορθόδοξης ανθρωπολογίας, αφού αυτή θεωρείται ως μεταφυσικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του ελεύθερου εντός εισαγωγικών, δηλαδή άνευ όρων ατομοκεντρικού ανταγωνισμού στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, στο κείμενο που θα αποτελεί την ανάπτυξη και λεπτομερή αιτιολόγηση όλων όσων υπόθηκαν, ευελπιστώ να βρω χώρο όσα και είναι πάρα πολλά, καν δεν αναφέρθηκαν εδώ, όπως η γεωπολιτική διάσταση του πρώιμου οικουμενισμού του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα στην Καθημάς Ανατολή, στο πλαίσιο των αποικιοκρατικών επιδιώξεων και ανταγωνισμών των τότε υπεριαλιστικών δυνάμεων. Επίσης, η βασική θεολογική μετασχηματισμή της οικουμενικής λεγόμενης θεολογίας, καθώς οι λόγοι και τα αίτια συμμόρφωσης βασικών αξώνων, τόσο θεωρητικών, ερμηνευτικών, όσο και πρακτικών της οικουμενικής κίνησης προς το μετανεωτερικό εγχείρημα, κάτι πολύ σημαντικό, όσο και επίγον να κατανοηθεί. Εδώ κλείνω και έχω μία τελευταία πρόταση να κάνω, εκτός κειμένου. Ίσως κανείς να μην κατάλαβε τι είπα. Ίσως
να θεωρήθηκε ότι έκανα μία εξιστόρηση της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας και των συναφών θεμάτων. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα του οικουμενισμού ήθελα να καταδείξω ότι είναι πολύ βαθύτερο και συνδέεται με τον πυρήνα των ζητημάτων, ας το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε σύγχρονη νεωτερική και πλέον και στις ημέρες μας μετανεωτερική συνείδηση, η έννοια της συνείδησης. Δηλαδή αυτό που συγκροτεί την έννοια του πραγματικού, το πώς δηλαδή το πραγματικό το νιώθουμε, πώς το ερμηνεύουμε εμείς σήμερα. Αυτό το πράγμα είναι η συνείδηση. Λοιπόν, δεν είναι ένα απλό πράγμα ο οικουμενισμός. Το έχουμε περάσει πάρα πολύ απλά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο αυτοί οι οποίοι τουλάχιστον έχουν τις δυνατότητες και άλλοι πολλοί να σκύψουν πάνω σε αυτό, πρέπει να σκύψουν. Δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι και να πούμε άντε ας δούμε παρακάτω τι γίνεται. Καταλάβαμε την οικουμενισμό. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την κούραση. Ευχαριστώ. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η αίρεση παρομοιάζεται με θανατηφόρο επιδημική ασθένεια, η οποία μολύνει τους πιστούς και δια της οποίας εισάγεται το πνευματικό θάνατος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι το δεύτερο είδος αθείας, διότι κηρύσσει ένα Χριστό ανύπαρκτον, ψεύτικον, ο οποίος δεν δύναται να σώσει τον άνθρωπο. Ο τρόπος αντιμετωπίσεως και απομακρύσεως της αιρέσεως από την Εκκλησία στη διαχρονία της ιστορίας κατά την Αγία Γραφή, της Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες, είναι και θα είναι ένας και μοναδικός. Να διατηρήσουμε το δόγμα όπως το παρελάβουμε, άμωμον και αμόμητον, διακόπτοντας την κοινωνία με τους αιρετικούς, τα σάπια μέλη της Εκκλησίας, που ουσιαστικά μόνοι τους αποκόβονται από την άμενο την αληθινή. Και ενώ ανέκαθεν Άγιοι Πατέρες και ομολογητές αντιμετώπιζαν τους αιρετικούς διακόπτοντας την κοινωνία με αυτούς, με απότερο σκοπό τη σύγκληση Ορθοδόξου Συνόδου για την επίσημη καταδίκη της αιρέσεως, δεν συμβαίνει το ίδιο σήμερα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας μας υπάρχει σύγχυση στο τι πρέπει να κάνουμε ή μάλλον στο τι έπρεπε να είχαμε κάνει εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα επανέλευση του οικουμενισμού να έχει εντελεωθεί και τελευταίως κατοχυρωθεί συνοδικά ως επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η καταστρεπτική αυτή ολιγορία οφείλεται στο ότι οι λεγόμενοι παραδοσιακοί θεολόγοι, όχι μόνο οικουμενιστές, ιερείς και λαϊκοί, λόγω του μη σταυρικού φρονήματός τους, δεν προέβησαν στην ενδεδειγμένη και εφαρμοσμένη από τους Αγίους Πατέρες χρήση του 15ου κανόνου της Πρωταδευτέρας Συνόδου του Μεγάλου Φωτίου, ο οποίος κωδικοποιεί την διαχρονική παράδοση της Εκκλησίας μας έναντι των αιρετικών επισκόπων πριν καταδικαστούν συνοδικώς. Μπορείς να διακόπτουμε την εκκλησιαστική κοινωνία, το μνημόσυνο, το λεγόμενο μνημόσυνο, με αυτούς που αθετούν την πίστη. Σήμερα λοιπόν, οι ίδιοι, έχοντας τη μόρφωση του κόσμου και των προτεσταντικών θεολογικών σχολών, με δικές τους αιρετικές τελευαντικές δοκισισοφίες, διαστρέφω τον κανόνα και κηρύσουν πράγματα αδιανόητα για τους Ορθοδόξους και αλότρια των Αγίων Πατέρων. Και είναι αυτά. Αυτά θα ασχοληθούμε. Ότι ο 15ος κανόνας είναι δυνητικός και όχι προχωρητικός, πως αυτοί που διακόπτουν την κοινωνία με τους ακρίτους αιρετικούς επισκόπους, ακόμα και για δογματικούς λόγους, δημιουργούν σχίσμα στην Εκκλησία και οι ίδιοι αποσχίζονται από αυτήν με συνάπεια να βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, η ζυζιούλια θεωρία. Άλλοι δεχόμενοι ως δυνητικών τον κανόνα, ενώ έχουν εξαγγείλει διακοπή μνημοσύνου, εκκλησιάζονται οι οικουμενιστές, επισκόπους και στέλνουν το ποιμνιό τους σε αυτούς, και ομολογούν μεν με λόγια την Ορθοδοξία, αλλά με την πράξη τους την προδίδουν και δέχονται την ψευδοσύνοδο του Κολυμαρίου. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πως η διακοπή κοινωνίας πρέπει να έχει χαρακτήρα ενδείξεως διαμαρτυρίας και να είναι άχρη καιρού, όπως κάνανε οι προκάτοχοι μας στον Άγιον Όρος, το 68 μέχρι το 73. Άλλοι πάλι εντελώς αμάρτυρα και αντιπατερικά λέγουν πως αυτοί που κηρύττουν την αίρεση και δεν έχουν καταδιαγραστεί από σύνοδο, μπορούμε να τους μνημονεύουμε λόγω της εγκυρότητας των μυστηρίων που τελούνται και πως πρέπει να περιμένουν να καθαιρεθούν και έπειτα να διακόψουν την κοινωνία.
Κάποιοι μιλούν για κόκκινες γραμμές και πως η διακοπή κοινωνίας πρέπει να γίνει όταν θα έχουμε το λεγόμενο κοινό ποτήριο. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν για οτιδήποτε πράξουμε πρέπει να γίνει κατόπιν συμβουλής φωτισμένων γερόντων. Και κάποιοι άλλοι, διαστρέφοντας σύνολη την εκκλησιαστική μας παράδοση, υποστηρίζουν πως κάλλιο να πλανόμεθα εντός εκκλησίας παρά να αληθεύουμε εκτός αυτής. Θα κόψω πάρα πολύ για να απαντήσω σε αυτά που είναι το φλέγον ζήτημα το σημερινό. Καταρχήν να δούμε τι σημαίνει μνημόνευση. Επιτροχάδη. Η σημασία της μνημονεύσεως του ονόματος του Επισκόπου κατά το Κονσένσου Πάτρου, τη Συμφωνία των Πατέρων, απηχείται από την ερμηνεία που δίνει ο Θεόδωρος Ανδίδων. Εν πρώτης, μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών. Αφής δείκνεται υποταγή ή προς το υπερέχον. Και ότι τούτο μνημονευμένο αρχιερέως κοινωνός εστίν και ο προσφέρον της πίστεως και της παραδόσεως, των μυστηρίων διάδοχος, αλλοχή και ενός της μίστης ή ευρετής των παραυτού προσφερωμένων συμβόλων. Σύμφωνα με το παραπάνω, η μνημόνευση στο όνομα του αρχιερέως φανερώνει δύο πράγματα. Την υποταγή, τον σεβασμό προς τον υπερέχοντα κατά την ιεροσύνη αρχιερέα και δεύτερον, ότι οι πιστοί γίνονται συγκοινωνοί στην πίστη του αρχιερέως και έχουν την ίδια πίστη με αυτόν. Στην περίπτωση που ο αρχιερεύς ναυαγεί ως προς αυτήν, δια των αιρετικών φωνημάτων του, πάβει να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, τότε πρέπει να πάψει και η κοινωνία μεταξύ των πιστών και του επισκόπου. Αυτό γινόταν ανέκαθεν. Ο Μέγας Πάτηρ ημών ομολογητής Θεόδωρος Στουδίτης επισφραγίζει τα παραπάντα λέγοντας: «Έφηδε μη ότι δέδοκα συμπίν το πρεσβυτέρο σου, μη αναφέρει τον αιρεσιάρχη. Και έτσι περί τούτου υπήνση το παρόν, ου καταθαρών. Πλην, εδώ είναι τώρα, ότι μορισμόν έχει κοινωνία εκ μόνου του αναφέρειν αυτόν, ουκ αν ορθόδοξος ή αναφέρον». Δηλαδή, μόνον εκ της μνημονεύσεως του αιρετικού επισκόπου γίνεται κοινωνός της αιρετικής πίστεως και οδηγεί στο συμπέρασμα. Ότι ο ιερέας πάβει πλέον να είναι ορθόδοξος, ουκ αν ορθόδοξος ή αναφέρον. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλειάδα χωρίων Αγίων Πατέρων, αλλά δεν θα μπορούμε, θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά χωρία. Οι Αγίοι Πατέρες Επιδίεκου, στην επιστολή τους προς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ, μας λέγουν το εξής: «Άνωθεν γάρι του Θεού Ορθόδοξος Εκκλησία, την επί των αδύτων αναφοράν του ονόματος του αρχιερέως, συγκοινωνίαν τελείαν εδέξατο τούτο». Του σημαίνει δηλαδή, με την αναφορά του ονόματος του αρχιερέως, δηλώνει την τέλεια συγκοινωνία με την πίστη του αρχιερέως. Πού είναι όλοι αυτοί λοιπόν που μιλούν περιπαικτικώς και ειρωνικώς περί συγκοινωνού των δοχείων και στην ουσία δεν δέχω τον δεύτερον κανόνα της εναντιαρχίας συνόδου? Συμπέρασμα. Δια της μνημονεύσεως του ονόματος ενός οικουμενιστού επισκόπου αποκτούμε τελεία συγκοινωνία με την αίρεσή του. Διότι ενώπιον του Θεού το μνημονεύουμε ως ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας, κάτι το οποίο μας καθιστά ψεύτες, υποκριτές, αλλά και έχοντας την ίδια πίστη με αυτόν. Οι Αγιορείτες Πατέρες Επιδέκου μας λένε «εν καιρό φρικτών μυστηρίων σκηνικώς παίξομεν και το μη ως όν υποκρινόμεθα». Σας μεταφράζω για να μην τα λέω στην αρχαία. Πώς δηλαδή μπορεί να το ανερθεί αυτό μια ορθόδοξη ψυχή, να μνημονεύουμε δηλαδή επίσκοπο αιρετικό? Σαν να υποκρίνεται και να παίζει σε σκηνή, σε θέατρο και να μην αποστεί και φύγει μακριά από την κοινωνία της αιρέσεως, μέσω αυτών που μνημονεύουν. Και κατά αυτόν τον τρόπο καπηλεύουν τα θεία. Ο κανόνας λοιπόν, ο 15ος, άρχεται συνδεδεμένος με τους δύο προηγουμένους, 13ο και 14ο, απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρει ότι δεν συγχωρείται να μην αναφέρει το όνομα του επισκόπου κατά το ορισμένον και τεταγμένον εντιθέμη σταγωγία προεμφανία συνοδικής, τελείας αυτού κατακρίσεως, όταν δηλαδή ο λόγος της διακοπής γίνεται περί των προφάσιτενών εγκλημάτων, όπως αναλέει ο Άγιος Νικόδημος, περί πορνείας, ιεροσυλίας και άλλων μη δογματικών θεμάτων. Διότι όντως τότε οι τιούτοι ποιούν σχίσμα και την ένωση της Εκκλησίας διασπούν. Γι' αυτό το λόγο εθέσπισαν οι πατέρες της Πρωτοδευτέρας Συνόδου
αυτούς τους κανόνες, θέλοντας να δώσουν ένα τέλος στα σχίσματα που συνετάραζαν την Εκκλησία κατά τον 8ο και 9ο αιώνα. Σε αντίθεση φυσικά με τη σύνορο, οι πιστοί τότε και ιδιαίτερως οι μοναχοί, διαψίλου πίδημα όπως τα λέγαμε, διέκοπταν την κοινωνία με τους επισκόπους τους. Αυτό αποτελεί άλλη μια σημαντική μαρτυρία, το ότι ανέκαθεν ο τρόπος αντιμετωπίσεως μιας εμφανιζομένης αιρέσεως ήταν η διακοπή κοινωνίας με τους χωρίστες. Το δεύτερο μέρος, που θα το αναλύσουμε εν πολύ τη συντομία, μας αναφέρει τα εξής. Η γάρ διαίρεση την άπαρα των Αγίων Συνόδων, οι πατέρων κατεγνωσμένοι, την προς την πρόεδρον κοινωνία με αυτούς διαστέλλοντες, εκείνου δηλωνώ ότι την αίρεση δημοσία κηρύττοντος και γυμνήτη κεφαλή επ' εκκλησίας διδάσκοντος, η τούτη ού μόνο την κανονική επιτιμήση ούχ υπόκειται προς συνοδικής διαγνώσεως εαυτούς της προς τον καλόμενον επίσκοπον κοινωνίας αποτυχίζοντες, αλλά και της πρεπούσης τιμής της Ορθοδόξης αξιοθήσονται, ούγαρ επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν και ού σχίσματι την ένωση της Εκκλησίας κατέτεμων, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία εσπούδασαν ρίσαστε. Η αίρεση δια την οποία επιβάλλει ο παρόν κανόν την αποτύχηση από τον επίσκοπο την Κυρίτη είναι μια κατεγνωσμένη, δηλαδή καταδικασμένη από Ορθόδοξη Σύνοδο. Αυτό σημαίνει ότι το κύρος των εγκεκριμένων συνόδων και των Αγίων Πατέρων υπέρχεται του κύρους Ιουδήποτε Επισκόπου, Μητροπολίτου Πατριάρχου ή ολοκλήρου ενδημούσης συνόδου και ότι ουδής δύναται να αναιρέσει ή να αλλοιώσει όσα οι πατέρες εθέσπισαν. Σε καμία περίπτωση όμως δεν σημαίνει ότι δια μία μη κατεγνωσμένη αίρεση οφείλουμε υπακοή στους επισκόπους και τους φορείς της αίρεσεως προς συνοδικής κρίσεως. Πώς ορίζεται η έννοια της κατεγνωσμένης αιρέσεως? Ο ορισμός δίνεται σε κάθε διδασκαλία η οποία ακυρώνει αυτήν της Αγίας Γραφής ή είναι αντίθετη με τα παραδεδομένα υπό των Αποστόλων, της Συνόδους, τα δόγματα και τους Αγίους Πατέρες. Επί παραδείγματι, εάν κάποιος επίσκοπος διδάσκει δημοσίως επ' εκκλησίες ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας, όπως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καταργώντας τα λόγια του Κυρίου ότι εγώ είμαι οδός της ζωής, ή αν διδάσκει ότι το ανίερο Κοράνιο είναι ιερό και ισότιμο με το Ευαγγέλιο, πρέπει οι Ορθόδοξοι να αποτυχίζονται από αυτόν πάραυτα. Σύμφωνα με τον έδωσο Όσιος Θεόδωρο του Σοδίτη, η αθέτηση μιας ευαγγελικής εντολής σημαίνει την αθέτηση όλου του Ευαγγελίου, του Ευαγγελικού Νόμου, το οποίο σαφώς διδάσκεται και από την ίδια την Αγία Γραφή. Αλλά τι λέγουμε προς συνοδικής καταδίκης, όταν η συνοδική διαγνώμη είναι αθωτική του διδάσκοντος αίρεση και αθώντας αυτόν επίσκοποι διαστρέφουν την αλήθεια της πίστεώς μας, τότε είναι υποχρέωσή μας να μην δεχτούμε τέτοιες αποφάσεις και να αντιδράσουμε δυναμικά εναντίον αυτών. Γι' αυτό το λόγο οι Ορθόδοξοι ανά τους αιώνες δεν υπήκουσαν στις αιρετικές συνόδους που κατοχύρωναν την αίρεση και αθώναν τους αιρετικούς. Διαλόγου του αληθές παραθέτουμε μερικές εξ αυτών. Σύνοδος της Εφέσου του 449, η τέταρτη οικουμενική παρέδοση και αυτή είναι στο ανάθεμα, η διαβόητη σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας, η σύνοδη Τύρου Αρμηνίου Σελευκίας και της Επικονομαχίας Συγκροτηθήσας. Ούτως λοιπόν εχόντων των πραγμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι ο παρόν κανόν κατά το δεύτερο του τμήμα είναι καθαρά δογματικός, δεν θα πρέπει καν να εμφυλοχωρήσει μέσα μας η σκέψη ότι δύναται ο ενόγου κανόν να μην είναι υποχρεωτικός δια τους Ορθοδόξους. Και τούτο διότι ο κανόν αυτόν υπερασπίζεται την πίστη δια της διακοπής της μνημονεύσεως. Και όπως συντάσσει ο Όσιος Θεόδωρος, η υπεράσπιση της πίστεως είναι για όλους τους Ορθοδόξους υποχρεωτική και όχι δυνητική. Κάποιοι λοιπόν υποστηρίζουν πως επειδή ο Ιερών Κανόν δεν ομιλεί για κατεγνωσμένο αιρετικό, αλλά για κατεγνωσμένη αίρεση, δεν πρέπει να διακόπτουμε την κοινωνία με τον επίσκοπο που δεν έχει καταδικαστεί επίσημα. Ο επίσκοπος που αρχίζει να κηρύσει αίρεση, ασχέτως αν δεν έχει καταδικαστεί ή χαρακτηριστεί ως αιρετικός από κάποια σύνοδο, καθίσταται φορέας αυτής. Αυτή είναι και η έννοια της αποτυχήσεως. Ως απομάκρυνσης από κάτι επιβλαβές και αλότριο από την υγιή πίστη της Εκκλησίας μας. Και όχι ως μια ένδειξη διαμαρτυρίας άχρη καιρού, ως μερικοί αθεολόγοι τα υποστηρίζουν.
αλλά επισπεύσεως μιας Ορθοδόξου Συνόδου, δια την καταδίκη του αιρετικού, αν αυτός δεν μετανοήσει. Ο παρόν κανόνε ονομάζει αυτούς τους επισκόπους ψευδεπισκόπους και ψευδοδιδασκάλους. Στη σημερινή μας, λόγω διαστροφής των ενιών, θεωρείται αιρετικός όχι ο φορέας αιρέσεως, αλλά ο καταδικασμένος από το αρμόδιο εκκλησιαστικό όργανο. Αυτό όμως είναι εξόφθαλμο, λανθασμένο, διότι πρώτον, δεν θα υπήρχε ουδεμία ανάγκη να γραφεί το πρόσημο δικής διαγνώσεως. Ξεκάθαρη είναι αφορά σε επίσκοπο που κηρύσσει αίρεση αλλά δεν έχει καταδικαστεί από σύνοδο. Δεύτερον, ουδής Ορθόδοξος επικοινωνεί με καταδικασμένο αιρετικό. Δεν μιλάει κανένας για καταδικασμένο αιρετικό, μιλάει για μη καταδικασμένο αιρετικό. Και τρίτον, δεν αξίζει καμία τιμή σε κάποιον που αποφεύγει τον αιρετικό που έχει ήδη καταδικαστεί, αφού αυτό είναι το στοιχειώδες καθήκον του. Γι' αυτό το λόγο, ερών κανόν τον ονομάζει μεν καλούμενον επίσκοπο, επειδή φέρει την χάρη της ελοσύνης, η οποία δεν έχει φύγει ακόμα λόγω μη καταρέσεως, αλλά ψευδεπίσκοπο και ψευδοδιδάσκαλο λόγω της αιρέσεώς του. Η δεύτερη προϋπόθεση της αποτυχίας από επίσκοπο είναι να κηρύττει αίρεση δημοσία και γυμνή την κεφαλαία του Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία αυτή αποτελεί πίστη του επισκόπου και προσπαθεί να την περάσει ως την κυρίως γραμμή της Εκκλησίας. Το δημοσία και κοινή κεφαλαία του Εκκλησίας φυσικά δεν έχει ασφαλώς την έννοια μόνο στην δια των λόγων κηρυττωμένη αίρεση, αλλά και στην διέργων. Δηλαδή, αν ο Πατριάρχης σήμερα συλλειτουργεί και συμπροσεύχεται με τον Πάπα, και αυτό δια της τηλεοράσεως καθίσταται γνωστό, ως και τον τελευταίο Ορθόδοξο, αυτό εντάσσεται στην δημοσία και γυμνή την κεφαλαία της Εκκλησίας κηρυττωμένη αίρεση. Και μάλιστα είναι πιστωτέρα η όραση από την ακοή. Ο σκοπός λοιπόν της αποδικήσεως των πιστών από τον ελληνικό επίσκοπο είναι να παραμείνουν ενσωματωμένοι στην αληθινή πίστη της Εκκλησίας. Να παραμείνουν ενσωματωμένοι στο σώμα της Εκκλησίας. Και όχι όπως λένε μερικοί ότι με αυτόν τον τρόπο αποκόπτονται από την Εκκλησία και δημιουργούν σχίσμα και δική τους Εκκλησία. Πρωτάκουστα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος απομακρύνσεως από την αίρεση. Δι' αυτόν τον τρόπο σταματά κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με τον καταξίωμα επίσκοπο και όχι κατά την πίστη. Η έκφραση «διακόπτοντες την κοινωνία ούμονο την κανονική επιτιμήσει, όχι υπόκειται, αλλά εννοεί τα επιτίμια που έχουν ορίσει οι ιεροί κανόνες, δι' αυτούς που κάνουν παρασυναγωγή φατρία και σχίσμα. Όταν η συνεχεία λέγει, αλλά και τις πρεπούσεις τιμής της Ορθοδόξης αξιοθύσονται, εννοεί ότι οι αποτυχισθέντες είναι άξιοι τιμής και επένου, διότι όπως λέγει παρακάτω, απέτρεψαν τα σχίσματα και τους μερισμούς στην Εκκλησία, διότι δεν παρέκλαιναν ως προς την πίστη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί που δεν έκαναν αυτό δημιούργησαν σχίσμα στην Εκκλησία. Οπότε αυτοί που δεν αποκόβονται από τους αιρετικούς επισκόπους, αυτοί δημιουργούν το σχίσμα. Και όχι εμείς που διακόπτουμε την κοινωνία με τα σάπια μέλη της Εκκλησίας. Θα αναφερθούμε μόνο σε δύο γεγονότα, εν συντομία, αποτυχήσεως από μη κατευνοσμένη αίρεση. Μάλλον θα πω μόνο το ένα. Αυτό είναι το παράδειγμα των οσιομαρτύρων αργιοριτών των επιβέκου μαρτυρισάνων. Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Ενδέκατος, ο Δέκος ήταν Λατινόφρον, φορέας δηλαδή κατεγνωσμένης αιρέσεως. Αλλά ο ίδιος δεν είχε ακόμα καταδικαστεί από σύνοδο. Οι αργιοριτές λοιπόν οι οσιομάρτυρες απετυχίστησαν από αυτόν προσυνοδικής καταδίκης και αυτό ήταν η αιτία του μαρτυρίου. Το τελευταίο τμήμα του ενόγου ιερού κανόνος αποτελεί το πισφράγισμα και την αιτιολογία της όλης ομολογιακής τάσης των Ορθοδόξων. Είναι το θέμα των ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων, καθώς και το ποιος δημιουργεί σχίσμα. Η αναφορά του κανόνος ούγαρ επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, σημαίνει ότι ως Ορθόδοξοι είμαστε υποχρεωμένοι να διακρίνουμε τους επισκόπους από τους ψευδεπισκόπους για να μην πλανηθούμε πριν το πράξει το αρμόδιο εκκλησιαστικό δικαστήριο, όργανο. Από τον Ορθοτομούντα επίσκοπο
Είναι αδύνατον κάποιος Ορθόδοξος σκεπτόμενα να αποτυχιστεί, έστω και αν αυτός κατακριθεί από σύνοδο, όπως είχε γίνει τότε με τον Άγιο Θανάσιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και με τόσους πολλούς πατέρες. Αντίθετα, με τον ψευδεπίσκοπο και ψευδοδιδάσκαλο, ο πιστός όχι μόνο συντάσσεται, αλλά απομακρύνεται εκκλησιαστικός από αυτόν, διότι αυτός είναι ό,τι χειρότερο μέσα στην Εκκλησία. Είναι το όργανο του διαβόλου. Ο Απόστολος Παύλος μας το ξεκαθαρίζει αυτό, λέγοντάς μας, «Παραγγέλλομεν δε εμείς, αδελφοί, εν ονόματι του Κύριου μου Ιησού Χριστού, στέλεστε», απέκειτε δηλαδή, «στέλεστε εμάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοση ειν παρελάβομεν παρημών». Σήμερα έχουμε όμως και κάποιους ονομαζόμενους χριστιανούς, οι οποίοι υποστηρίζουν πως εφόσον η Εκκλησία δεν προέβη δια συνόδου εις καθαίρεσιν αυτών και τα μυστήρια είναι έγκυρα, εμείς δεν πρέπει να πάβουμε το μνημόσυνον αυτών. Δυστυχώς, αυτοί, με τα λεγόμενά τους, θέτουν τους εαυτούς τους ανωτέρους από τους Αγίους μας, που σαφώς τόνιζαν προσυνοδικής διαγνώσεως εαυτούς της προς των καλούμενων επίσκοπων κοινωνίας αποτυχίζοντες. Εδώ υπάρχει διαστροφή του δόγματος και της αληθείας που παρελάβουμε με αίμα από τους πατέρες μας. Και όχι μόνο. Αυτοί που υποστηρίζουν αυτά, καταργούν τον κανόνα και το χειρότερο, καταλύουν την παράδοση της Εκκλησίας μας και την πράξη των Αγίων και συνεπώς τους ιδίους ή μάλλον το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έδωκε σοφία σε αυτούς να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Θα ήταν εντιμότερο για αυτούς να πούν πως δεν δυνάμεθα να εναντιωθούμεν και να αναλάβουμε ομολογιακόν αγώνα και να διωκόμαστε για χάρη της αληθείας, παρά να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη συμπορευσή τους με την αίρεση και τους αιρετικούς, καταστώντας εαυτούς αιρετικούς. Σκληρός ο λόγος, αναληθινός. Αφήσαμε στο τέλος αναφοράς, κόβοντας και τρέχοντας, το 15ο κανόνα, την έρευνα και τη σύγκριση με τον 33ο των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος αποδεικνύει εναργέστατα την υποχρεωτική και μη δυνητική θεώρηση του επεξέταση ιερούς κανόνους. Δεν θα αναφερθούμε αυτό, αλλά αν αναλύσουμε τον 33ο των Αγίων Αποστόλων, θα δούμε έτη και έτη ότι είναι υποχρεωτικός ο κανόνας αποτυχήσεως από έναν ψευδεπίσκοπο. Ο παρόν κανόνας απαιτεί την αποτύχηση από τον επίσκοπο, δεν θα τον διαβάσω για να γλιτώσουμε χρόνο, ο οποίος όχι μόνο δεν κηρύττει τη δημόσια και υγιεινή την κεφάλαια επί εκκλησίας, την αίρεση, αλλά απέναντίας. Έχει και συστατικές επιστολές περί της ορθοδοξότητός του. Ο παρόν κανόν λοιπόν απαιτεί και προστάσει την ακριβή εξέταση της πίστεως εκάστου κληρικού πριν να επικοινωνήσει ο κάθε ορθόδοξος μαζί του. Το φοβερότερο όμως και συγχρόνως ελεκτικότερο δια τους σημερινούς Ορθοδόξους είναι ότι όλοι οι εγκεκριμένοι παλιοί ερμηνευτές, Ζωναράς, Βαλσάμων, Αριστινός, του παρόντος κανόνος, αναφέρουν να αποτυχίζονται οι Ορθόδοξοι από τους επισκόπους και κληρικούς έστω και αν μετά την εξέταση ευρεθεί απλώς αμφίβολος η πίστη τους. Πού να τα πει σήμερα αυτά. Η δυνική ερμηνεία του ενόγου Ιερού Κανόνος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Αγία Γραφή, η οποία και αυτή πρωτίστως καθορίζει τις σχέσεις των Ορθοδόξων με τους αιρετικούς. Οι υπέρμαχοι της δυνητικής θεωρίας του ενόγου Κανόνος αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν και άλλη παρεμφερή διδασκαλία, ότι δηλαδή η μνημόνευση είναι απλώς ευχή υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως του επισκόπου και ουδεμίαν άλλη θεολογική διάσταση έχει. Ενώ οι πατέρες, όπως αναλύσαμε εν συντομία προηγουμένως, διδάσκουν εντελώς το αντίθετο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, έχουμε ανατροπή εκ θεμελίων της Αγίας Γραφής, θεοποίηση του επισκόπου με τρόπο ανώτερο του παπισμού και συγχρόνως έχουμε και κατάργηση του δευτέρου κανόνος της Αντιοχίας, ο κοινωνών ακοινωνεί το ακοινώνητο σέστε. Όλα αυτά μας παραπέμπουν στην αιρετική διδασκαλία του Ζιζιούλα, επισκόπου Περγάμου, ο οποίος αναφέρει ότι όποιος δεν μνημονεύει τον επίσκοπον του την ώρα της ευχαριστίας αποκόπτει τον εαυτόν του από τον κατάλογο των ζώντων
Γι' αυτό και η ευχαριστία που δεν τελείται στο όνομα του Αγίου Επισκόπου ή του κατά παραχώρηση του Προεκράματος Επισκόπου είναι χωρίς σωστική σημασία για αυτούς, για αυτούς που την τελούν. Επομένως, εγγύηση δεν είναι ο Χριστός και η πίστη του λειτουργού αιρέως, του πιστού λαού και φυσικά του Επισκόπου, αλλά το μνημόσυνο του ονόματος του Επισκόπου. Τέλος, η Συζυγούρια Κακοδοσία μας διδάσκει ότι δεν μπορούμε να προσευχόμεθα απευθείας στον Χριστό, αλλά πρέπει να παρεμβάλλει την εικόνα του, δηλαδή ο Επίσκοπος. Πέραν του αθεολογήτου και αντιορθοδόξου, ότι δίθεν προσευχόμαστε διά του Επισκόπου, οδηγούμαστε στην πλέον διατύπωση θέσεων όπως στην εικόνα. Υπάρχει προσωπικά το πρωτότυπο, γι' αυτό και η προσκύνησή του επί το πρωτότυπον διαβαίνει, κατά τη γνωστή φράση του Αγίου Βασιλείου. Ιδού το μέγεθος του δαιμονικού παροξισμού, του ζυζιολισμού και αυτών που λένε ότι δεν πρέπει να διακόπτουν το μνημόσυνο. Όπως ο Πάπας είναι αντιπρόσωπος επί της γης, του Χριστού και αλάθητος και τελικά Θεός επί της γης, έτσι πλέον για εμάς Ορθοδόξους απαιτείται πλέον η λατρευτική προσκύνηση σύμφωνα με τη ζυζιούλια θεολογία, η οποία κατοχυρώθηκε επίσημα στην Κολυμβάρια Ψευδοσύνοδο. Απαιτείται λοιπόν από εμάς Ορθοδόξους η λατρευτική προσκύνηση του Επισκόπου, ανεξαρτήτως του τι πιστεύει, του τι κάνει, αφού είναι εικόνα Χριστού. Ένεκα της χειροτονίας του και όχι της πίστεως του. Πέραν των άλλων, η δυνητική ερμηνεία μας υποδεικνύει και άλλη οδό αντιμετώπισης της αιρέσεως, δηλαδή εντελώς αντίθετη από αυτή των πατέρων. Πλην όμως, συνετή και χωρίς συνέπειες. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι γίνεται αιτία διχασμού των πιστών. Διότι το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αίρεση και δίδεται εικόνα ότι η ευθύνη της αποκατάστασης της πίστεως δεν βαρύνει εξίσου όλους, κατά αναλογία των θέσεών τους, αλλά δίνονται άλλοι με να διώκονται και να ταλαιπωρούνται και άλλοι νομίμως και χωρίς επιπτώσεις να συνοδοτοπορούν με τους αιρετικούς, αναμένονται στην απόφαση της Συνόδου, αλλά κατά τα άλλα να είναι ορθόδοξοι. Ο πρώτος και κύριος λόγος που σήμερα δεν καταστέλλεται η αίρεση του οικουμενισμού, αλλά εδραιώνεται και νομιμοποιείται η αίρεση αυτή, αυλύνοντας την συνείδηση των πιστών, είναι η εντυπράξη εφαρμογή της δυνητικής ερμηνείας του κανόνους. Κάποιοι εντελώς αμάρτυρα υποστηρίζουν ότι δεν μολυνόμεθα, ούτε συμμετέχουμε στην αίρεση αν δεν αποτυχιστούμε, εφόσον έχουμε ορθόδοξο φρόνημα. Με αυτό το επιχείρημα δηλώνεται ότι η πίστη μας είναι προσωπική και δεν έχει εκκλησιαστικές διαστάσεις, ούτε φυσικά είναι θαμένη ενός σώματος ομοπίστου και ομοτρόπου, αλλά είναι σαν να ανήκουμε σε ένα σύλλογο ή μια προτεσταντική ομάδα, είναι προτεσταντισμός αυτός, στην οποία ο καθένας, και ειδικά ο επίσκοπος, δίνεται να πιστεύει ό,τι θέλει, χωρίς να επηρεάζεται η πίστη του ή να επηρεάζει την πίστη των άλλων. Αυτό όμως είναι κατ' ουσία αίρεσης. Διότι στην Ορθοδοξία υπάρχει ενότης πίστεως και όχι γνώμης και προσωπικού πιστεύου. Υπάρχει παράδοσης από την οποία όποιος παρεκκλίνει καθίσταται πάλι αιρετικός. Υπάρχουν ιεροί κανόνες και άγιοι που καθορίζουν το πότε μολυνόμεθα και πώς συμμετέχουμε στην αίρεση. Είναι όσο να λέγει κάποιος ότι εγώ πιστεύω και δεν μπορείς να με κατηγορήσεις ότι εγώ αρνούμαι το Θεό ή αποδέχομαι την αίρεση παρά μόνο αν το διακηρύξω με τα λόγια. Οι πατέρες όμως καθόρισαν ότι αρνούμεθα ή αποδεχόμεθα τον Θεό όχι μόνο δια των λόγων, αλλά και δια των έργων, ακόμα και δια ενός νεύματος και φυσικά δια της σιωπής, το τρίτο είδος αθεΐας κατά τον Μέγα Γρηγόριο τον Παναμά. Συνεπώς, το να καθορίζει κάποιος ιδιωτικός ή διορίθμος δια σοβαρά θέματα πίστεως είναι καθαρός προτεσταντισμός. Υπάρχουν φυσικά και αυτοί που υποστηρίζουν πως δεν αποτυχίζονται διότι κατά αυτόν τον τρόπο θέτουν αυτούς εκτός εκκλησίας και ότι αγωνίζονται εντός αυτής. Το ακούσαμε πλήστες φορές. Στο παρελθόν το είχαμε πει και εμείς. Αυτοί οι λεγόμενοι αντικουμενιστές είναι κατ' ουσία, αν το γνωρίζουν για τη ζυγίλια θεολογία που πολύ αμφιβάλλω, οπαδείς αυτής, της αιρέσεως δηλαδή του επισκοποκεντρισμού που είδαμε παραπάνω. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
μας απαντάει, εκφράζοντας τη συμφωνία των πατέρων ότι η της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ και η μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ. Αυτοί, κατ' ουσίαν, θέτουν τους εαυτούς τους υπό την αίρεση μιας χειρότερης μορφής παπισμού που καταργεί τους Αγίους μας, την πράξη τους και έρχεται σε αντίθεση με όλη την διαχρονική αγιοπατερική αντιμετώπιση των αιρετικών και της αιρέσεως. Αυτό συνιστά βαρύτατη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πάντοτε μιλούσαν και ομιλεί δια των Αγίων Πατέρων και των Συνόδων. Είναι και κάποιοι που με το πρόσημα της ευσεβίας, αλλά στην ουσία είναι ψευτοευλάβεια, υποστηρίζουν και μας συμβουλαίνουν πως ό,τι γίνει πρέπει να γίνει χωρίς βιασύνη, κατόπιν πολλής προσευχής, κανένας δεν αμφιβάλλει αυτό, κατόπιν προσεκτικής εξέτασης όλων των παραμέτρων του θέματος και κατόπιν, προσέξτε, άνωθεν πληροφορίας Θεοφωτίστων και Αγίων Πατέρων. Το ακούσαμε και αυτό. Και γερόντων. Η σχετική πατερική απάντηση, όχι δικιά μας, είναι η εξής. Όταν περί δογμάτων ο λόγος, ούδη το οικείο νοή πληροφορήστε. Αλλό παρελάβομεν, ταύτα κατέχει. Καν άγγελος εξ ουρανών έτερα ευαγγελίζεται. Δεν θα κάνουμε εμείς δικιά μας ρώτα. Αυτοί όχι μόνο αθέτουν τους Αγίους Πατέρες που τα λένε αυτό, αλλά καταργούν την ορθόδοξη πατερική παράδοση. Την καταργούν. Γιατί? Συμβουλεύοντάς μας να ακολουθούν τις πληροφορίες Θεοφωτίστων και Χαρισματικών Γερόντων. Ενώ την κατατεθειμένη λύση από την ίδια την Εκκλησία δια των Ιερών Κανόνων, τους καταργούμε, δεν χρειαζόταν λοιπόν, από το ίδιο Άγιο Πνεύμα, στο τι οφείλουμε να πράττουμε εν καιρό αιρέσεως, να τηρήτουμε εις τον κάλαθον των αχρήστων. Και γιατί τότε οι Αγίοι Πατέρες εθέσπισαν τους ίδιους κανόνες? Τότε θα έπρεπε σε κάθε εμφάνιση αιρέσεως να ψάχνουμε Θεοφώτιους τους Αγίους, πατέρες, γέροντες και να μας λένε τι να κάνουμε. Να μην θεσπίζουμε κανόνες. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι επικαλούμενοι τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μας λένε πως είναι κάλλιον να πλανόμαστε εντός της Εκκλησίας παρά να αληθεύουμε εκτός αυτής. Απάντησης. Εν πρώτης δεν υπάρχει πουθενά κάτι τέτοιο και μάλιστα από τον Ιερό Χρυσόστομο. Το ψάξαμε, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει κάτι παραφερές τελείως διαφορετικό με αυτό. Δεύτερον, αναρωτούμε και εμείς με τη σειρά μας. Είναι δυνατόν κάποιος να έχει την αλήθεια και να πλανάται? Είναι δυνατόν κάποιοι να είναι σε πλάνη και να ανήκουν στην Εκκλησία, αφού κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που είπαμε προηγουμένως, η μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ? Υπάρχει πλάνη μέσα στην Εκκλησία? Επλανήθησαν οι Άγιοι Πατέρες μας? Φυσικά, επλανήθησαν κατά τον Βαρθολομαίο όμως, που έλεγε ότι οι κληροδοτήσατε σε σημά στην διάσπαση προπάντορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχιακάκου όφελος κτλ. Κτλ. Και αυτόν σήμερα οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους τον μνημονεύουν ως ορθοτομότητα της αληθείας. Τον μνημονεύαμε κι εμείς, περιμένοντας κάτι να κάνουμε. Τους κάναμε μία, δύο, τρεις προειδοποιήσεις, περιμέναμε τη Γαζέα να κάνουμε όλοι μαζί την αποτύχηση. Τελικά δεν μπορούσαμε μετά την Κολυμβάριο ψευδοσύνοδο να τον μνημονεύουμε ως ορθοτομότητα της αληθείας. Όσον αφορά για αυτούς που μιλούν για κόκκινες γραμμές και για κοινό ποτήριο και ότι θα διακόψουν την κοινωνία μόνο αν προβούν σε κοινό ποτήριο με τον Πάπα, ας μας πούν έστω και ένα κανόνα, έστω έναν κανόνα, ο οποίος ομιλεί περί κοινού ποτηρίου και εμείς θα ξεκινήσουμε το μνημόσυνο πάρα αυτά. Ξεκινάμε το μνημόσυνο. Ένα κανόνα, μας πούν. Δεν υπάρχει. Όλοι οι κανόνες ομιλούν για διακοπή κοινωνίας όταν υπάρχει συμπροσευχή με αιρετικούς ή όταν ένας επίσκοπος διδάσκει αίρεση. Διότι αυτό σημαίνει απριόρι κοινή πίστη μεταξύ των συμπροσευχομένων. Είναι ολοφάνερο ότι από το να μην διαστρέφουμε τους εαυτούς μας από τους αιρετικούς, σύμφωνα με τον κανόνα της Εκκλησίας και τον νόμο του Θεού, μολυνόμαστε από την αίρεση και συνεπώς χωριζόμαστε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο χωρισμός από αυτόν είναι θάνατος και αιώνια κόλαση. Η ψυχή όλου του αγώνα κατά της πανερέσεως, του οικουμενισμού, όπως και κάθε αιρέσεως, είναι η διακοπή κοινωνίας, κάθε κοινωνίας με την αίρεση και τους αιρετικούς. Αυτή είναι η αρχή της θεραπείας. Σε κάθε ασθένεια έχουμε τρία στάδια θεραπείας.
η διάγνωση της ασθένειας, η θεραπεία της και η τελεία αποκατάστασής της, η οποία προέρχεται με μια σύνοδο. Εάν οι πνευματικοί ιατροί επιμένεις της Εκκλησίας μένουν μόνο στο πρωτοστάδιο της διαγνώσεως δηλαδή, τούτο όχι μόνο έναν ανώφελο, αλλά και καταστρεπτικόν. Το να αρκούμαστε στη διάγνωση της αιρέσεως γράφοντας θεολογικά κείμενα, διοργανώνοντας ομιλίες, συνάξεις, ημερίδες, με το να μην την καταγγέλλουμε αλλά και μη καταστελλοντάς της, συμβάλλουμε κι εμείς στην εξάπλωσή της και τελικώς στην επικράτησή της, όπως έγινε σήμερα. Επειδή καμία αίρεση δεν είναι ακέφαλη, αλλά από κάποιον κηρύσσεται, αποκόπτουμε την αιτία της αιρέσεως, σταματώντας την εκκλησιαστική κοινωνία με τον Ελληνικό Επίσκοπο και στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αλλά και όσους επισκόπους και ιερείς αποδέχονται την ψευδοσύνοδο του Πολυμβαρίου και κοινωνούν με αυτούς, περιμένοντας φυσικά μια ορθόδοξη σύνοδο η οποία τελεσυνδίκως θα τους καταδικάσει. Τελειώνω. Οι αιρετικοί οικουμενιστές, αλλά τώρα και οι λεγόμενοι αντιοικουμενιστές, που είναι λάθος αυτός ο όρος, εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Δεν είμαστε αντιοικουμενιστές, είναι αιρετικοί και ορθόδοξοι. Οι λεγόμενοι αντιοικουμενιστές, που είναι κατά πάντα κοινωνικοί των αιρετικών κολυμπαριστών, συκοφαντούν και κατηγορούν όλους εμάς, όπου ακολουθούμε τις παραδόσεις και τις επιταγές των Αγίων Πατέρων, λέγοντας ότι δημιουργούμε σχίσμα και πως βγάζουμε αυτούς εκτός Εκκλησίας, πως έχουμε άκυρα μυστήρια, βλασιμώντας έτσι κατά του Αγίου Πνεύματος, μόνο και μόνο επειδή διακόπτουμε την κοινωνία με αυτούς και δεν τους ακολουθούμε στην απώλεια της αιρέσεως. Εμείς, το πτωχό και μικρό πίμνιο, προτιμούμε να ακολουθήσουμε την διαχρονική ιερά παράδοση της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, γενόμενη επόμενη της Αγίας Πατράση, τουλάχιστον στην πράξη τους, αφού στον βίο τους δεν μπορούμε ούτε κατά διάνοια να το κατορθώσουμε. Ας έχουμε πίστη σταθερή και με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ώστις μας υποσχέθηκε δια την όντως Εκκλησία το ότι «και πήλες άδω ούκα της σχίσους εν αυτής», ας μην υποψυχούμε, αλλά ας μείνουμε στερεοί. Με τη χάρη του, έστω και αν όλοι μας εγκαταλείψουν και μείνουν μόνοι μας, ακολουθούντας όμως τους μάρτυρες και τους Αποστόλους. «Τα πάντα σκύβαλα ηγούμε εν Χριστό κερδίσω», μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο αγώνας της αποτυχήσεως είναι σκληρός, μοναχικός και γεμάτος υποφαντίες και πόνο. Για εμάς που πάνω από δύο χρόνια διωκόμαστε και είμαστε εξορισμένοι από το μανωστήριο μας και που δεχόμαστε όλες αυτές τις κατηγορίες περί σχίσματος, ότι θα κάνουμε δική μας εκκλησία με επισκόπους, το ακούσαμε και αυτό, πως οδηγούμε τον αγώνα στις παρατάξεις του παλιού ημερολογίου, πως δεν δεχόμαστε τους Αγίους, πως το παίζουμε αρχηγή και θέλουμε τα πρωτεία, τα θεωρούμε αφενός με ευλογία, πως εκοφαντούμαστε για την αγάπη του Χριστού με τα πιο αισχρά ψέματα. Αφετέρου προσευχόμαστε για αυτούς τους ονομαζομένους χριστιανούς που ξεστομίζουν αυτά τα ψεύδη, να τους φωτίσει ο Θεός, να συνέλθουν και να μετανοήσουν. Διότι γίνονται οι ίδιοι αιτία να σκανδαλίζουν την πιστή που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της ομολογίας. Εύχομαι ο Θεός δια πρεσβειών της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας να μας δώσει δύναμη να ακολουθήσουμε το σταυρικό βίο των Αγίων μας, να κρατήσουμε την πίστη όπου ελάβουμε ανακεραία. Έστω και αν χρειαστεί να διωχθούμε μέχρι θανάτου και με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε την καλή απολογία επί το φορδήματος του Χριστού και στον οποίο να μην κοιτάσω αγώσεις από την προσκύνηση. Σήμερα από το Σκυρίδιο του Παναγίου του Ιδαφού του Ζωτήρα του Κρέμαντος, μην και αίτια στο σώμα στον αιώνα Αμήν. Έχουμε δώσει καρπάκια για να γίνουν ερωτήσεις, αν θέλετε να... για να γίνουν ερωτήσεις για... όχι γραπτός, όχι προφορικός, έτσι ώστε να απαντήσουμε και να μην γίνεται σύγχυσης.
Θα απαντούμε ανάλογα και οι τρεις μας και οι τέσσερις, και ο Πάτερ Ευστράτιος. Ποιος ο λόγος της επίσκεψής σας στη Σερβία και τη συνάντησή σας με τον πατέρα Αρτέμιο. Πείτε μας αντίστοιχα και για την Ρουμανία. Σε αυτό θα απαντήσω εγώ, μια και που ήμουν εκπρόσωπος των πατέρων. Ο λόγος της επίσκεψής μας στη Σερβία, όπως πολλοί μας κατηγόρησαν, ότι πηγαίνουμε στο σχισματικό πλέον Αρτέμιο κατά αυτούς, είναι ότι μας κάλεσαν, προσωπικά κάλεσαν εμένα, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη των πατέρων, μετέβημε στην Σερβία για να κάνουμε μια μηνία για το τι συνέβη στο Κολυμπάρι, στην ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου. Εκεί προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τους Σέρβους αδελφούς μας και μάλιστα κατηγορηθήκαμε και μας είπαν, γιατί εμείς έχουμε διακόψει πλέον να μπαίνουμε μέσα στα αυτά τα blog και στους διαδικτυακούς τόπους να διαβάζουμε το τι λέει ο καθένας, αλλά επειδή μας είπαν ότι πάμε να ενταχθούμε στον Αρτέμιο, στον Επίσκοπο, εμείς δεν πήγαμε για να ενταχθούμε. Πήγαμε για να κάνουμε μια ομιλία για την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Μας καλέσανε να τους βοηθήσουμε. Είναι οι μοναδικοί που κάνουν αντιαιρετικό αγώνα στη Σερβία και διώκονται για την πίστη τους. Και μάλιστα, νομίζω ότι με την χάρη του Θεού τους βοηθήσαμε αρκετά, διότι τους είπαμε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν δικιά του σύνοδο, δεν θα πρέπει να κάνουν χειροτονίες επισκόπων. Δεν συμφωνήσαμε με αυτό που είχαν κάνει με τους χωροεπισκόπους, γιατί νομίζανε ότι η μετάβασή μας στη Σερβία σημαίνει και ότι συμφωνούμε σε όλα. Όχι. Εμείς τηρούμε τη γραμμή που είπαμε στο Ρεόκαστρο και που ξεκινήσαμε τον αγώνα. Άσχετα αν συκοφάντες και ψεύτες συνέχεια συκοφαντούν και μας λένε ότι θα πάμε στο παλιό ημερολόγιο, ότι βρίζουμε τους Αγίους, ότι πήγαμε στον Αρτέμιο για να. Ένα blog έγραψε ότι. Μου είπανε δηλαδή, δεν το διάβασα, ότι πήγαμε εκεί πέρα για ένα άγνωστο, τους πληροφόρησε μια πληροφορία που δεν ξέρουν να είναι, αλλά τη βγάλανε όμως, ότι πήγαμε να κάνουμε δύο επισκόπους και να κάνουμε δικιά μας εκκλησία. Εμείς πήγαμε εκεί επειδή αγαπάμε τον Αρτέμιο ή έχει αγιότητα ο άνθρωπος. Τους επιστήσαμε την προσοχή. Μην κάνουν δικιά του σύνοδο, μην κάνουν επισκόπους. Έχει κάνει χωροεπισκόπους. Διαφωνήσαμε με αυτό. Οι ίδιοι μας είπαν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν σύνοδο δικιά τους. Οι ίδιοι μας είπαν ότι πρέπει και αυτό που έγινε με τους χωροεπισκόπους να κριθεί από μια σύνοδο, από μια ορθόδοξη σύνοδο. Είναι υποκρίση και οι ίδιοι το ξέρουν αυτό. Και κατά πάντα οι άνθρωποι αγωνίζονται. Έχουν 30 μοναστήρια. 30 μοναστήρια έχουν κάνει στην εξόρια. Έχουν το 1/3 του μοναχισμού της Σερβίας. Αντιστέκονται στην αίρεση και σε ό,τι αιρετικό. Και μάλιστα ο Αρτέμιος μου έκανε λεπτομερή εξέταση το τι πιστεύω για να είμαι εκεί πέρα και να ψάλω. Όχι να κοινωνήσω. Και εμείς το είπαμε αυτά τα πράγματα. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και θέλουμε να υπάρχει αυτή η ενότηση όλων των αποτυχισμένων από την πανέρεση του οικουμενισμού. Αυτό κάναμε στη Σερβία. Τώρα, όσον αφορά τη Ρουμανία. Θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά το τελευταίο καιρό ότι το παίζουμε αρχηγοί, ότι ποιος μας κάλεσε, από πού πήραμε ευλογία. Λοιπόν, ας πάνε αυτοί που δεν τους καλούν, να πάνε αυτοί και να κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά εν συντομία σας λέω ότι από το 2007-2008, επειδή στην περιοχή της Λάβρας έχουμε την σκήτη, τη ρουμάνικη σκήτη, τη σκήτη του Τιμή Προδόμου, η οποία μέχρι πρώτη ενός ορθοδομούσε το λόγο της αληθείας, με καλούσαν και τους έκανα μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Εκεί αναπτύξαμε μια σχέση με τους πατέρες και συγχρόνως, μετά το 2006, με αυτά που έκανε ο Πάπας με τον Πατριάρχη στο Φανάρι, αρχίσαμε και δουλεύουμε αυτό το θέμα. Κάναμε και σαν μοναχοί διαβήματα διαμαρτυρίας, βγάλαμε κείμενα και με τους πατέρες στη Ρουμάνικη Σκήτη, αρχίσαμε και κάναμε αυτό τον αγώνα. Ήρθε, όταν έγινε πλέον προϊστάμενος και ανέλαβα μια πιο ενεργή δράση στη Σκήτη, οι σχέσεις μεταξύ των πατέρων αυξήθηκαν, έγιναν πιο στενές και αυτοί ήταν που ζητήσανε οι Ρουμάνοι, οι ίδιοι οι Ρουμάνοι έχοντας αυτή τη σχέση, μας ζήτησαν τότε πριν τη Σύνοδο να πάμε στην Ρουμανία να τους ενημερώσουμε. Η πρόσκληση έγινε προσωπικά σε εμάς. Αλλά το λέω και εδώ, παρησία όλων, οτιδήποτε έχω κάνει μέχρι τώρα, οποιαδήποτε ομιλία έχει γίνει από μέρους μου, είναι με τη σύμφωνη γνώμη καταρχήν του πνευματικού μου πατρός, και με τη σύμφωνη γνώμη των αγιωρητών πατέρων. Πάντοτε κάναμε συνάξεις, δεν μπορούμε να πλύνουμε ευλογία. Είμαστε αγιωρητές πατέρες.
κινηθήκαμε μέσα στα αγιορείτικα πλαίσια, κινούμαστε στο αγιορείτικο πλαίσιο και κάνουμε αυτόν τον αγώνα σαν αγιορείτες. Θέλουμε την ενότητα με όλους τους αποτυχισμένους, την επιζητούμε, επιζητούμε μια συνάντηση, θα γίνει γι' αυτό, εν καιρό, αλλά εμείς δρούμε ως αγιορείτες, ως μοναχοί και δεν είμαστε ούτε επίσκοποι, ούτε σύνοδος για να καταδικάσουμε ή για να κατακρίνουμε. Αυτό που έχουμε κάνει, το κάνουμε με αίμα, μας διώκουνε, μας συκοφαντούνε, μας έχουν εξορίσει από τα μοναστήρια μας και δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από το να μιμούμαστε την πράξη των Αγίων, γιατί όπως είπα, τον γύρο τους απέχουμε παρασάνειας. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Ποια είναι η γνώμη σας για τους πιστούς που ισχυρίζονται ότι είναι αντιοικουμενιστές και δεν αποτυχίζονται από την αίρεση? Θα είναι υπόλογοι και αυτοί μαζί με τους επισκόπους ενώπιον του Θεού που δεν καταδίκασαν τη Σύνοδο της Κρήτης? Θα ισχύσουν για όλους αυτούς τα αναθέματα των πρώτων οικουμενικών συνόδων μαζί με τους ασεβείς αιρετικούς Άριον, Ιστόριο, Οριγένη και τους λοιπούς αναθεματισμένους οι οποίοι πρόδωσαν την Αγία και αμόλυ των πίστην? Όπως είπε και ο πατήρ Σάββας, δεν είμαστε σύνοδος, σίγουρα δεν είμαστε Θεός, για να πούμε πριν και αν εφόσον και αν και εφόσον ευλογήσει ο Άγιος Θεός έχουμε μία Ορθόδοξη Σύνοδο, πριν να αποφασιστούν αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό το οποίο λέμε διαρκώς και από πρώτη στιγμή είναι ότι κάνουμε ένα κάλεσμα σε έναν εκκλησιαστικό αγώνα και στον οποίο, ο οποίος δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν κάνουμε τον αγώνα για τον αγώνα, ούτε εμείς έχουμε κηρύξει ποτέ, για παράδειγμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει σύνοδος, όποιος δεν έρθει σε εμάς πάει χάθηκε κτλ. Εμείς κάνουμε όμως έναν αγώνα, μας έχουν κάνει και σε άλλες συνάξεις που έχουμε κάνει. Μας έχουν κάνει λοιπόν παρόμοιες ερωτήσεις και έχουμε απαντήσει ως εξής. Πηγαίνετε, αυτοί οι οποίοι κοινωνείτε ακόμα με την, ας πούμε, με την επίσημη εκκλησία, όπως θέλετε, πέστε την, πηγαίνετε στους ιερείς σας, εφόσον είναι όντως ευλαβείς, και θέλω να πιστεύω ότι οι χριστιανοί με πόνο πηγαίνουν σε ευλαβείς ιερείς, πηγαίνετε, συζητήστε μαζί τους με πόνο, βοηθήστε τους αυτούς τους ανθρώπους, διότι το πρώτο που κάνουν οι επίσκοποι, και αν με επιτρέπετε οι δεσποτάδες, διότι λειτουργούν ως δεσπότες, είναι να κόβουν μισθούς, είναι να κυνηγούν τους ανθρώπους τους. Βοηθήστε τους λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, και υλικά και πνευματικά και ψυχολογικά, κατά πάντα. Γιατί και αυτοί με τη σειρά τους θα σας βοηθήσουν. Θα είναι ιερείς σας. Θα σας βοηθήσουν εφόσον δηλαδή όλοι μαζί προχωρήσετε στην αποτύχηση. Και ο αγώνας μας θεωρούμε ότι κλιμακώνεται όταν τελικώς θα εμφανιστούν αυτοί οι Ορθόδοξοι επίσκοποι, που δυστυχώς σήμερα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, από τους ήδη υπάρχοντες, δεν θα κατέβουν από τον ουρανό. Από τους ήδη λοιπόν υπάρχοντες, να υπάρξουν αυτοί οι επίσκοποι οι οποίοι θα βγουν και θα κινητοποιήσουν αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες θα καταλήξουν σε μια μεγάλη Ορθόδοξη Σύνοδο, στην οποία θα καταδικαστεί η αίρεση. Επομένως, μακριά από εμάς να αρχίσουμε να λέμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι αναθεματισμένος. Ας προσπαθήσουμε έκαστος να δει τολμών από τα χάλια του, πρώτος εγώ, και κυρίως ας επικεντρωθούμε στον αγώνα. Και αν θέλετε και να θυμίσω και το δικό μου κομμάτι, αυτό το οποίο κυρίως μας απασχολεί είναι ο οικουμενισμός. Έτσι. Δεν είναι άλλα ζητήματα. Τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει εκείνο. Ζητήματα προνοίας, αυτά θα ανοίξουμε τώρα. Αυτά ήταν μυστήρια για τους μεγάλους Αγίους. Εμείς θα δώσουμε απαντήσεις. Αυτό έχω να απαντήσω. Ευχαριστώ. Τρίτη ερώτηση. Τι θα πει σχίσμα και πώς γίνεται η αποτύχηση, η αποτελή σχίσμα? Αυτό νομίζω το απαντήσαμε στην απαντήθηκε. Τέταρτο. Για ποιο λόγο οι πιστοί δεν επιτρέπεται να εκκλησιάζονται εκεί που εκκλησιάζονταν πριν, στην ενορία τους για παράδειγμα? Νομίζω ότι αυτό πάλι καταλήφθηκε. Όλα αυτά έχουν απαντηθεί στην ομιλία. Πέμπτον.
Επιτρέπεται οι πιστοί λόγω οικονομικής δυσχέρειας να πηγαίνουν οπουδήποτε για εκκλησιασμό χωρίς διάκριση. Ο λογισμός ότι ο Κύριος γνωρίζει την καρδιά τους, ότι δεν θέλουν τους οικουμενιστές. Νομίζω ότι αυτά είναι καταφανές, ότι λόγω οικονομικής δυσχέρειας δεν μπορούμε να πηγαίνουμε οπουδήποτε. Πηγαίνουμε εκεί που έχουμε την ίδια πίστη. Αυτό νομίζω να ξεκαθαρίστηκε. Είδαμε τι σημαίνει μνημόνευση του Επισκόπου, ότι είναι ταύτιση της πίστεώς μας και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε οπουδήποτε. Δηλαδή, αν είναι μια παπική παρασυναγωγή, όχι εκκλησία, ένας παπικός ναός κοντά μας και είναι πιο φτηνά, πιο οικονομικά, θα πάμε εκεί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Καλύτερα να μην εκκλησιαστούμε, αν δεν έχουμε έναν ορθόδοξο πλέον ιερέα, παρά να εκκλησιαζόμαστε κάπου που υπάρχουν οικουμενιστές. Αυτό καταδεικνύει και το υποχρεωτικό της διακοπής του μνημονίου. Έκτον, είναι σωστό ο πιστός να έχει πνευματικό άτομο που δεν έχει απομακρυνθεί από την αίρεση και συνεχίζει να μνημονεύει αιρετικό επίσκοπο? Κάποιοι λένε ότι ο πνευματικός μου είναι Άγιος, έχει μεγάλα πνευματικά μέτρα και κάνω υπακοή γιατί τον φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Πώς να με καθοδηγήσει και μου υπαγορεύει το σωστό, δηλαδή να μην αποτυχιστώ γιατί θα δημιουργήσω σχίσμα και θα βγω εκτός εκκλησίας. Τι λέτε γι' αυτό? Τι να πούμε, τι να πρωτοπούμε και τι να μην πούμε. Γιατί τα ίδια και τα ίδια είναι. Καταρχήν, οι ιερείς δεν έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της πίστης. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Κάντε ένα πείρημα όλοι σας προσωπικά. Πάτε σε όποιον ιερέα θέλετε και σε όποιον πνευματικό και πέσω του. Πάτερ μου, τι είναι ο οικουμενισμός? Ακούμε οικουμενισμός, τι τέλος πάντων το πράγμα. Είναι κομμουνισμός, τι είναι? Κίνημα πολιτικό, τι είναι? Οικονομία είναι, τι είναι? Δεν ξέρω ούτε την ορολογία. Θα σου πούν μην ασχολείσαι με αυτά, κοίταξε εσύ την ψυχή σου, να προσέχεις, να κοινωνείς και μην ασχολείσαι. Δηλαδή, με την πίστη σου λέει μην ασχολείσαι με την πίστη σου, με την παράδοσή σου, με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Εκεί πέρα τι να πεις μετά? Πού να καταλάβει μετά αυτός ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση, πανέρεση, όχι απλά σχίσμα, σε βγάζει εκτός εκκλησίας? Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι Άγιοι Πατέρες, το λέει η παράδοση της Εκκλησίας. Εμείς αυτά που λέμε χρόνια τώρα, δεν λέμε τίποτα δικό μας, καμία γνώμη δική μας λέμε. Και στους Αγιορείτες, στην Ιερά Κοινότητα, κάναμε επίσημες ανοιχτές επιστολές και κείμενα και ό,τι είπαμε και γράψαμε είναι κατοχυρωμένο. Αλλά δεν πήραμε καμία απάντηση από κανέναν. Γιατί δεν μας απαντάνε? Να μας πείτε, παιδιά, ξέρετε, γιατί κάνετε λάθος. Αυτό είναι λάθος που κάνετε, αυτό που σκέφτεστε. Γιατί δεν μας απαντάνε? Άρα, γιατί τους ενδιαφέρουν τα θέματα της πίστης με λίγα λόγια και το αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να αποκοιμίζουν και το λαό και όσους έχουν λεπτή συνείδηση και ενδιαφέρονται, σου λένε μην ασχολείσαι και θα πας στον παράδεισο κατευθείαν. Καλό παιδάκι να γίνεις και θα πας στον παράδεισο και μην ασχολείσαι. Αλλά αυτό δεν διδάσκαν ποτέ οι Άγιοι Πατέρες. Οι Άγιοι Πατέρες κάναν αυτά που κάνανε. Ο Πατριάρχης δεν είναι η κεφαλή μας? Δεν είναι σωστό να ακολουθούμε αυτόν και τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου για να μην πλανηθούμε? Οι πολλοί συνήθως δεν έχουν την αλήθεια. Ο Πατριάρχης δεν είναι η κεφαλή μας, είναι ο Χριστός η κεφαλή. Και ο Πατριάρχης είναι Πατριάρχης και Επίσκοπος και όχι ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος όταν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ πέρα, η οποία λέει τι πρέπει να κάνουμε για να ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση θεραπεία απέναντι στον οικουμενισμό. Η ενδεδειγμένη λύση και θεραπεία αυτή που είπαμε μέσα στο κείμενο είναι ο αγώνας εναντίον της αιρέσεως. Δεν μπορούμε χωρίς αγώνα να μπορέσουμε να αποδομήσουμε και να εξοβελήσουμε την αίρεση από την Εκκλησία. Αν δούμε αυτό το πράγμα, λέμε και λέμε συνέχεια και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ολόκληρη εκκλησιαστική ιστορία είναι ποτισμένη από το αίμα των μαρτύρων και των ομολογητών. Αν εμείς σήμερα προσκυνούμε τις εικόνες, πάμε και προσκυνούμε πολλές φορές τις εικόνες και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Για να μπορούμε να προσκυνούμε εμείς σήμερα τις εικόνες, έχει χυθεί αίμα εκατομμυρίων μαρτύρων. Για να μπορούμε να πάμε να τις προσκυνήσουμε.
Πράγμα σήμερα που τις βγάζονται φυσικά, έτσι, για να μην τις προσκυνούμε. Και όχι μόνο ένα δεν γίνεται, αλλά οι επίσκοποι κάνουν τον Κινέζο κατά το δίδοκουν και κατά το λαϊκό. Οι επίσκοποι είναι αυτοί που έπρεπε να είχαν αναλάβει αυτό και όμως δεν το κάνουν. Γιατί προδίδουν την πίστη μας ανοιχτά πλέον. Οι επίσκοποι είναι οι επίσκοποι χριστιανοί, οι οποίοι διαφυλάττουν την πίστη, αλλά σήμερα όχι μόνο τη διαφυλάττουν, αλλά την προδίδουν. Ποιος επίσκοπος σε θέματα δόγματος ή θέματα πίστεως αφόρησε κάποιο πολιτικό για αυτά που έχουν γίνει, που έχουν αποδομήσει την Αγία Γραφή? Ποιος επίσκοπος από την Ελλαδική Εκκλησία είναι αντίθετος με τον Πατριάρχη? Εδώ πολλοί Σεραφείμ έκανε μετάνοια στον Βαρθολομαίο και του πρόσφερε και του ψηφιδωτό, το προτρέτωτο, ο Πυρίος. Και κατά τα άλλα είμαστε Ορθόδοξοι. Η αντιμετώπιση της αιρέσεως δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να είμαστε συμβιβασμένοι με την αίρεση, να συμπορευόμαστε με την αίρεση και να λέμε ότι αυτό το μόνο που το βάλω της αληθείας. Πρέπει να είμαστε απέναντι στην αίρεση, να κάνουμε αγώνα εναντίον της αιρέσεως με αυτόν τον τρόπο, διακόπτοντας την κοινωνία. Ας το κάνουμε. Ας διακόψουν την κοινωνία. Ας αδειάσουν οι ναοί. Μην πάει κανένας στους λαούς των οικουμενιστών. Να μην πηγαίνουν, να κάνουμε την προσευχή μας. Αυτό που κάνανε οι Άγιοι, δεν το κάνανε εμείς. Εμείς ακολουθάμε τους Αγίους, δεν κάνουμε τίποτα δικό μας. Αλλά αυτό όμως έχει κόστος. Έχει κόστος. Και ειδικά για τους δροσοφόρους θα διωχθούν, δεν θα έχουν μισθό. Οπότε θα πρέπει να κοιτάξουμε τώρα πλέον όχι το μισθό και το χρυσό, αλλά την ομολογία. Και γι' αυτό ο Χριστός είπε: Άραγε, όταν ο Υιός του ανθρώπου ελθόν επί της γης, θα βρει την πίστη, βρει την πίστη. Επειδή είμαστε σε έσχατα χρόνια, ζούμε σε έσχατα χρόνια, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ομολογία. Η ενδεδειγμένη λύση θεραπεία του οικουμενισμού είναι μία. Η ομολογία της πίστεως. Τίποτα άλλο. Τι είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και για ποιο λόγο συμμετέχουμε σε αυτό? Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, πρώτον δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Οι οικουμενιστές συμμετέχουν σε αυτό. Ιδρύθηκε το 1948. Οι πρώτες τρεις Ορθόδοξες εκκλησίες ήταν η Ελλαδική, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και η Κύπρος, τις ελληνόφωνες εκκλησίες, ούτε μία άλλη. Πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό ότι το 1948 έγινε μια πολύ μεγάλη σύνοδο στη Μόσχα, ευκαιρία ενός εορτασμού που είχαν, στην οποία ήταν όλες οι υπόλοιπες εκκλησίες και υπήρξε κοινή απόφαση καταδίκησης του οικουμενισμού και του Παγκοσμίου Συμβούλου των Εκκλησιών. Σήμερα αυτό, όπως είπατε, αυτή η μεγάλη σύνοδος του 1948, πολύ καν δεν τη γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο λοιπόν, καταρχάς ποιοι στην ουσία το δημιουργήσανε? Αυτοί οι οποίοι το δημιουργήσανε ήταν οι Αγγλοσάξονες νικητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Φυσικά προϋπάρχει του 1948 ο οικουμενισμός, όμως η τελική μορφή την οποία πήρε και η πρώτη στοχοθεσία του, από το 1948 και εντεύθεν, χαρακτηριζόταν από τη βούληση των Αμερικανών, η οποία εν πωλής ήταν εκείνη εποχή ο επανευαγγελισμός της Γερμανίας. Είμαστε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ουσιαστικά ήταν ο επαναπρογραμματισμός της Γερμανίας στην αγγλοσαξονική λογική. Και το δεύτερο ήταν κάτι που αποκαλύφθηκε λίγα συντόμως, ήταν η αντικομμουνιστική ρητορική, ας το πούμε, του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, γιατί μόλις είχε ξεκινήσει ο ψυχρός πόλεμος. Το Παγκόσμιο λοιπόν Συμβούλιο των Εκκλησιών στην πραγματικότητα απαρτιζόταν από πάμπολες, εκατοντάδες προτεσταντικές ομολογίες, παύλα εκκλησίες, τρεις μόλις ορθόδοξες εκκλησίες, και υποτίθεται ότι ο σκοπός είναι η ένωση των εκκλησιών. Λοιπόν, από ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα, καταλαβαίνετε ότι ακριβώς αυτό είναι η αίρεση, είναι το θεολογικό χαρακτηριστικό του οικουμενισμού, γιατί έχει κι άλλα, αλλά το θεολογικό κομμάτι έχει να κάνει με αυτό, κυρίως με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Απλά να προσθέσω ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών δεν είναι το μοναδικό οικουμενικό σώμα, υπάρχει και άλλο, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Απλούστατα έχουν υιοθετηθεί διαφορετικά μοντέλα ένωσης από το κάθε ένα οικουμενικό σώμα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών παραδείγματος χάρη, και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Και όπως όλοι καταλαβαίνετε, η απάντηση είναι ότι όχι, εμείς φυσικά και δεν μετέχουμε. Κυρίως η αποτύχηση ακριβώς αυτό στεντορία τη φωνή διακηρύσει, ότι εμείς
Δεν είμαστε εκεί πέρα μέσα. Ας προβληματιστούν αυτοί οι οποίοι είναι εκεί πέρα μέσα, διότι μνημονεύουν αυτούς τους επισκόπους οι οποίοι πραγματικά προδίδουν την πίστη μας μέσα στο Συμβούλιο αυτό. Επιχειρείται εξισλαμισμός της Ελλάδος από τους λεγόμενους πρόσφυγες που κατά 99% είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι. Είναι ορθό στην μεγάλη είσοδο ο ιερεύς να αναφέρει υπέρ των προσφύγων που δεν είναι πρόσφυγες αλλά εισβολείς μουσουλμάνοι? Καταρχάς δεν είναι ορθόδοξο, δεν επιτρέπεται να μνημονεύονται. Τι, αυτό είναι πρωτάκουστο, δεν υπάρχει. Που επιχειρούν εξισλαμοποίηση και κατάκτηση της Ελλάδος, την οποία σήμερα εγκαταλείπουν τα παιδιά τους φεύγοντας στο εξωτερικό. Αυτό είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, δεν νομίζω. Γιατί δεν σας αφήνουν ελεύθερους στο Άγιον Όρος εμείς όλοι να είσαστε ενωμένοι στις συνάξεις? Καθότι έκαστος, καλοπροαίρετος, ορθόδοξος πάσχει συστενάζει και είναι... Ποια είναι η αιτία? Εδώ μάλλον πρέπει να αναφέρεται ο αδελφός ή αδελφός, δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί να κάνω λάθος. Ίσως για αυτό που λένε ότι εμείς που έχουμε κάνει διακοπή κοινωνίας έχουμε χωριστεί και διαμεριστεί. Υπάρχει ένα θέμα. Μάλλον για σας πολεμάνε. Τι λόγος υπάρχει για να σας Να μας πολεμάει ποιος? Η Εκκλησία. Η διοικούσα Εκκλησία. Η επίσημη Εκκλησία μας πολεμάει γιατί δεν θέλει να ακούγεται η φωνή της αληθείας. Όχι πως είναι δικιά μας, είναι το πατέρα. Εμείς δεν λέμε τίποτε δικό μας. Δεν θέλει να ακούγεται αυτό που πρέπει να γίνει. Μάλιστα, σε έναν ιερέα στην Πάτρα, και μου το έλεγε αυτό ο πατήρ Επιφάνιος, ένας ο οποίος κοινωνεί κανονικά με τους κολυμπαριστές, αλλά το παίζει αντικομμουνιστής, δεν θα πω το όνομα. Είπαμε σήμερα να μην αναφέρουμε ονόματα αυτό που μας χτυπάνε, γιατί θέλουμε, όντως θέλουμε την ενότητα και δεν χρειάζεται. Ένας επίσκοπος από το Φανάρι το έκανε μια επιστολή και του είπε, καλά, εσείς αφού είσαστε αντίθετοι μαζί με εμάς, αφού δεν μας παραδέχεστε ότι είμαστε ορθόδοξοι, μας λέτε ότι είμαστε αιρετικοί. Γράψατε το 2009 στην σύναξη κληρικών και μοναχών ότι ο Πατριάρχης είναι εκτός Εκκλησίας. Αφού είμαστε εκτός Εκκλησίας, γιατί συμπορεύεστε μαζί μας? Γιατί μας μνημονεύετε? Δεν είχε την απαντήση φυσικά αυτός ο θεολόγος ιερέας, γιατί δεν ξέρει την απαντήση, επειδή δεν είναι στο πατερικό πνεύμα. Εμείς γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχει ο αγώνας, διότι η διακοπή μνημοσύνου πρέπει να γίνεται πάντα μέρα, είναι μοναχικός ο δρόμος, είναι ομολογιακός ο δρόμος, δεν είναι κάτι εύκολο, η ομολογία ποτέ δεν ήταν εύκολη. Εγώ έχω πει και σε άλλες, δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε και λάθη που έχουμε κάνει. Και στο παρελθόν, όταν συμμετείχαμε στην σύναξη της Γατζέας πολλές φορές, και εγώ ίδιος έλεγα σε πατέρες, το έλεγα στον Παπακώστα και σε πάρα πολλούς, ότι ναι, άχρη καιρού θα διακόψουν το μνημόσυνο, τώρα έχει μια τακτική. Εμείς το πιστεύαμε αυτό όμως. Δηλαδή πιστεύαμε ότι ναι, θέλουμε όλοι μαζί να κάνουμε τη διακοπή μνημοσύνου. Όχι πως ήταν σωστό που τόσο καιρό δεν διακόπταμε την κοινωνία. Η κοινωνία δεν διακόπτεται όταν γίνει μια σύνοδος. Η κοινωνία διακόπτεται όταν ο επίσκοπος χειρίσει αίρεση, γυμνεί την κεφαλή. Τότε διακόπτεται η κοινωνία. Εμείς καθυστερήσαμε. Ήταν προσωπική μου άποψη και των πατέρων. Είναι προσωπική μου άποψη πάντως. Και συντάσσουμε με αυτή ότι καθυστερήσαμε. Έπρεπε να έχει γίνει από όλους μας η διακοπή κοινωνίας εδώ και πολλές δεκαετίες. Γι' αυτό αυτή την ολιγορία σήμερα την πληρώνουμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς περιμέναμε και τους άλλους πατέρες, αλλά όταν είδαμε ότι όχι μόνο
δεν διακόπτουν την κοινωνία μετά την σύνοδο του, την ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου, τότε και εμείς αναγκαστήκαμε και είπαμε όσο εδώ και μη παρέχει και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, όχι, δεν θα πούμε άλλες ερωτήσεις. Εγώ ήθελα εν κατακλείδη να πω με πολύ σεβασμό ότι εμείς είμαστε απλοί μοναχοί. Δεν είμαστε σύνοδος να λύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στον αγώνα αυτό που κάνουμε και στις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ μας. Αυτά θα τα λύσει μία πανορθόδοξο σύνοδος και αυτή θα είναι η αρμόδια να επιλύσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες και τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ μας μέσα στον αγώνα. Πάντοτε υπήρχαν αυτές οι διαφωνίες και πάντα θα υπάρχουν, γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες προσεύχονταν να απαλλάξουν την Εκκλησία μας από τα σκάνδαλα. Λοιπόν, οι διαφωνίες υπάρχουν και υπάρχει και η διάθεση από όλους μας διαλόγου μεταξύ μας, ώστε να βρεθεί οι λύσεις και να μην έχουμε αυτές τις διαφωνίες. Και παρακαλώ πάρα πολύ όσους ασχολούνται με το διαδίκτυο να είναι λίγο προσεκτικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι, εκ μέρους μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε όλοι εδώ και σας κουράσαμε βέβαια, ελπίζοντας ότι κάτι προσφέραμε στον αγώνα αυτό τον οποίο κάνουμε. Θα συμπληρώσει και ο Πατεσσάρος. Με τη βοήθεια του Θεού, ως αγιορείτες μοναχοί, ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα με την ευλογία των πνευματικών μας πατέρων και με τη βοήθεια του Θεού θα το συνεχίσουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ μας, όπως είπε και ο Γέροντας και όπως όλοι οι πατέρες. Θα κινηθούμε ως αγιορείτες πατέρες, ασχέτως αν διωκόμαστε ή οτιδήποτε γίνεται. Θα είμαστε σε κοινωνία με αυτούς που έχουν διακόψει το μνημόσυνο. Θα κάνουμε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να γίνει και γι' αυτό γίνεται και αυτή η σύναξη. Θα πηγαίνουμε όπου μας καλούν για να ενημερώνουμε και να κάνουμε τον αγώνα μας και ζητάμε από όλους σας, φυσικά και εμείς, αλλά όλοι μας θα πρέπει να προσευχηθούμε, να προσευχόμαστε για να ελευθερωθεί η Εκκλησία από τα δεσμά της αιρέσεως, από την αιχμαλωσία της αιρέσεως που βρισκόμαστε σήμερα, όπως είχε πει την πρώτη φορά που το είχε πει, τον αρχή το είχαμε αναφέρει, αυτό το είχαμε αναφέρει στο Αίγιο, το είχε αναφέρει ο πατήρ Επιφάνιος, ότι είμαστε και η Εκκλησία μας αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και ποτέ δεν λέμε για άκυρα μυστήρια, δεν είμαστε πρεσβευτές των ακύρων μυστήριων που πολλοί μας κατηγορούν, αλλά η Εκκλησία μας έχει κυριευθεί από τους αιρετικούς. Είμαστε υποκυριαρχία, όπως η Ελλάδα μας είναι υποκυριαρχία, έτσι και η Εκκλησία μας αυτή τη στιγμή κυβερνείται από μασόνους, από οικουμενιστές, από αντίχριστους, από επισκόπους που δεν νοιάζονται, δεν φίδονται του ποιμνίου και εμείς φυσικά ανήκουμε στον Χριστό. Χριστός και κακός θάνατος που λέμε και στην Κρήτη και αυτό θα προσπαθήσουμε και θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή, νύψη, αγώνας, διακοπή κοινωνίας με τους επισκόπους και ο Θεός θα δώσει τη λύση. Δεν θα τη δώσω ούτε εγώ, ούτε ο Παπαϊστράτιος, ούτε ο Πάτερ Επιφάνιος, ούτε ο Πάτερ Χαρίτων, ούτε κανένας από εμάς. Ο Θεός δεν, αλλά από εμάς περιμένει την ομολογία μας, από όλους μας. Αν δεν τη δώσουμε, θα είμαστε υπόλογοι. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους πηγαίνετε όπου να είναι. Δεν μπορούμε να τους καταδικάζουμε να έχουν κοινωνία με τους αιρετικούς. Και γι' αυτό γίνεται, αυτή είναι η ψυχή του αγώνα. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των αγιορειτών πατέρων να εύχεστε και έχει ο Θεός.
ευχαριστώ. Θα κάνω μια παρακοή, γιατί μου είπαν να μην το πω, αλλά θα πρέπει να το πούμε. Να ευχαριστήσουμε τη Σύναξη Ορθοδόξων Κρητών και την Ένωση Πατριωτικών Ορθοδόξων Σωματείων που βοήθησε να γίνει αυτή η μικρή σύναξη και να μεταδοθεί και ζωντανά να κάνουμε live streaming. Τον Μέγα Φίλιππο που κάλυψε και καλύπτει όλες αυτές τις ομιλίες και για την βοήθειά τους όχι μόνο για το σημερινό, για τη σημερινή συγκέντρωση που κάνουμε, αλλά γενικά για τον αγώνα που κάνει να γύρω τις πατέρες, ειδικά για τη Σύναξη Ορθοδόξων Κρητών, που είναι δίπλα μας σε ό,τι έχει γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you.